Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε και πάλι. Μια μικρή παύση κάναμε χθες. Ο Τζόρνταν. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Τζόρνταν, άκουσες? Ελάχιστα, εντάξει. Αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο κουρασμένος. Και... Γιατί, γιατρέ, ήσουν κουρασμένος? Εντάξει, πήγαν κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις πολύ. Τι μαζόσουνα για την πορεία του Ηρακλή σήμερα και. Όχι. Όχι. Σαφέστατα. Γιατί σαφέστατα, γιατρέ? Νομίζω ότι η συγκεκριμένη πορεία και από το φορέα που διοργανώθηκε, ο οποίος δεν εκφράζει απόλυτα τον κόσμο του Ηρακλή, μάλλον υπάρχει αποδοκιμασία απέναντι στον οργανωμένο κόσμο της ομάδας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο, ο οποίος εδρεύει στην πλατεία δικαστηρίων και φάνηκε από τη σημερινή προσέλευση ήταν ελάχιστη, δηλαδή ούτε καν μέλη του ίδιου συνδέσμου δεν αποδέχθηκαν το συγκεκριμένο γεγονός. Πλέον νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει οριμάσει, έχει αντιληφθεί ότι τα σφάλματα προέρχονται από την οικογένεια του Ηρακλή μέσα. Α, είναι εσωτερικά, λες. Σαφέστατα, δηλαδή ακόμα και ο μύθος της αδικίας του 2011 σιγά-σιγά φεύγει από τον κόσμο του Ηρακλή, από το μυαλό του. Καταλαβαίνουν και ίσως να συνειδητοποιούν κάποια πράγματα πολύ καλύτερα ότι ο Ηρακλής πλέον πρέπει να έχει ένα καθαρό ποδοσφαιρικό αφήγημα ως ομάδα. Να μιμηθεί δηλαδή την Ξάνθη, το νομίζω το να ύμνησε τον Πέτρο Θεοδωρίδη. Πάρα πολλοί πλέον αρχίζουν και δικαιώνουν τις πρακτικές του Πέτρου Θεοδωρίδη. Μια ομάδα η οποία ήταν και αξιοσέβαση στο χορτάρι, δεν είχε οικονομικά προβλήματα και ενίοτε είχε και καλές πορείες, οι οποίες έδιναν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η ομάδα του Θεοδωρίδη, αν υπήρχαν τα δεδομένα φετινά ή πριν μια πενταετία, δεκαετία, θα ήταν μια ομάδα που θα συνέχεια στου ομίλου του Europa League. Έζησε σε άλλες εποχές ο αείμνηστος. Δεν υπήρχαν τα λεφτά τη τώρα εποχή, τηλεοπτικά. Και βλέπω ότι και ο κ. Παθανασάκης συνενεί στην κίνηση Πανόπουλου. Το ήθελε, φαίνεται και εξ αρχής. Απλά σε μια κίνηση λαϊκισμού ενέδωσε σε απαιτήσεις μια χούφτα ανθρώπων ότι ο Ηρακλής μπορεί να κινηθεί αυτόνομα ανεξάρτητα. Δεν και... μπορεί, ρε γιατρέ. Προφανώς όχι. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο ισχυρό μπορεί πολύ εύκολα να σε αποβάλει εάν εσύ απομονωθείς. Δεν χρειάζεται απομόνωση. Δηλαδή, απομονώθηκε ο Ηρακλής. Απομονώθηκε δυστυχώς από το σύστημα. Και το σύστημα πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εξαφανίσει την ομάδα μας. Δηλαδή, και τι να κάνει, να μπει στο σύστημα? Δεν μπορείς. Σε μια τροφική αλυσίδα, δυστυχώς, υπάρχουν συγκεκριμένοι κρίκοι. Αν σπάσει και φύγει ένας κρίκος, τελείωσε. Μάλιστα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι στην αλυσίδα. Και καλός πράττει. Είναι όμως. Είναι, ναι. Ναι. Ούτε αυτός μπορεί να το παίξει επαναστάτης, ας πούμε. Κανείς. Όχι. Κανείς. Μάλιστα. Είναι νόμοι της φύσης απαραβίαστη. Δηλαδή, τώρα που ακούς ότι ο Ιβάν Σαββίδης, ξέρω εγώ, είναι στην πρακτική να φέρει τον Θωμά Μητρόπουλο. Συμφωνώ και επαυξάνω. Βέβαια. Εάν θέλει πραγματικά να ισχυροποιηθεί η ομάδα στο εξαγωνιστικό και στο αγωνιστικό ταυτόχρονα, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε, ότι ακόμα και την Μπαρτσελόνα να φέρει στην Ελλάδα, το είπε σε δόση υπερβολής βέβαια. Εντάξει, δεν θα μπορούσε ποτέ να φέρει κάποιους παίκτες που παίζουν στην τωρινή Μπαρτσελόνα σε μια ελληνική ομάδα. Όσα χρήματα και να προσέφερε, είναι οι συνθήκες του ποδοσφαίρου εδώ πέρα τριτοκοσμικές. Σε σχέση με την υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ευρώπη, δεν έρχονταν ούτε Μέση, ούτε Τσάβη, ούτε Ινιέστα. Ναι, θες να πεις ότι Σουάρες ήταν υπερβολικός, αλλά. Υπερβολικός, ναι. Αλλά είχε μία δόση αλήθειας. Αρκετή δόση αλήθειας. Κοντά στο 80-85%. Δηλαδή, η αίσθηση, όχι η αίσθηση, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πρέπει να ελέγχεις και το σύστημα όσον αφορά τη διαιτησία, όσον αφορά τις καλές δημόσιες σχέσεις, να έχεις ένα σύστημα ομάδων οι οποίες θα είναι υποστηρικτικές. Θα μπορείς να συνδιαλλάσσεις μαζί σου. Και ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό. Δηλαδή με τα Γιάννα, με τον Πανιόνιο, αγοράζει παίχτες. Βλέπεις ότι ο Πανιόνιος στα πλέοφ έχασε δύο φορές από την ομάδα του ΠΑΟΚ, στέρισε βαθμούς από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Επομένως βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ να φτάσει στην κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκε στο σύστημα ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι. Σαφέστατα. Και τώρα με τον Θωμά Μητρόπουλο, γιατί όχι. Ακόμη περισσότερο. Α, δεν μπορεί να το παίζει επαναστάτηση κι αυτός. Όχι. Όχι. Νομίζω ούτε εξηγεί αντίς, έτσι. Πλέον ο κόσμος του ΠΑΟΚ και αυτός έχει συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα για καταστάσεις και τις αποδέχεται. Ναι. Και καλά κάνει. Ναι. Αν θέλει να δει δεν το είναι, του δεν είναι να πρωταγωνιστεί. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Κανείς λαός δεν είναι επαναστατικός πλέον. Ναι. Κανείς. Ναι. Και αν είναι ψεύτο επαναστατικός. Ψεύτο, ναι. Α, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τους θεωρείς λίγο ψεύτο επαναστάτης. Κανείς δεν είναι αληθινά επαναστάτης. Είναι ψεύτο επαναστάτης. Ψεύτο επαναστάτης, ναι. Μάλιστα. Δεν αποκλείω τη δική μου ομάδα, βέβαια. Ναι. Ναι. Ωραία, μου τα πες σε 10 λεπτά τα πράγματα, σε 12 λεπτά, σε 8 λεπτά τα πράγματα, έτσι. Πολύ κοινικά να πούμε, μου τα είπες τα πράγματα, ναι. Λες δηλαδή καλά κάνει και μιλάει με τον Θωμά Μητρόπουλο. Βέβαια
οι ρεπόρτερ και γενικά ο κόσμος που ασχολείται λέει καλέ. Ο Ιβάν Βλάκας είναι, δεν ξέρει, χαζός είναι, είναι πρωτόβγαλτος στο ποδόσφαιρο. Ναι. Προσπαθούν να θώσουν τον Ιβάν ότι ο καημένος δεν ξέρει και τι, πού να τον ξέρει ο Ιβάν και αυτές τις αηδίες που κάθονται και ακούγονται. Ναι, λαϊκισμός, 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 λαϊκισμός. Ο καημένος ο Ιβάν δεν ήξερε, το Θωμά Μητρόπουλο δεν έμαθε, δεν του είπαν κτλ. Καλά κάνει λες και το κάνει. Φυσικά. Συμφωνώ και εγώ, έτσι καλά κάνει. Καλά ξηγιούνται και βάζουν και τον Μπέο μέσα. Πολύ σωστά δεν κάνουν. Ποιο πήγε από την άλλη μεριά, βεβαίως. Αλλά μην μας το παίζουν εξηγιαντές του ποδοσφαίρου. Αυτό μόνο. Μην μας το παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός παλιότερα κτλ. Ότι αγαπάνε το ποδόσφαιρο είναι. Κανείς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Όχι. Πραγματικά. Το Μάρι το αγαπάει ο καθένας. Όχι. Σωστά. Ακόμα και οι φίλοι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο αγαπούν το στοίχημα, το εύκολο κέρδος. Ναι. Την νίκη της ομάδας δεν τους δώσει, ξέρω εγώ, μια ψυχολογική ανάταση. Δεν αγαπούν πραγματικά το θέαμα. Έτσι. Ή την ανταγωνιστικότητα. Να πάνε να δουν ένα παιχνίδι, να το χαρούν για την τακτική, για τα πιθανά λάθη τα οποία έχουν ανθρώπινο το χαρακτήρα. Πάω και ο Παναθηναϊκός πώς το είδες. Δεν το παρακολούθησα. Κολύμπιζονα. Ναι. Δεν παρακολουθήσω πάνω Παναθηναϊκό. Θεώρησα περιττό να παρακολουθήσω ένα μάτσο το οποίο έγινε μετά από δύο μέρες από ένα άλλο παιχνίδι που ήταν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού Πανιώνιος. Ο θεσμός των play-off πλέον είναι απαξιωμένος και η δομή του. Δηλαδή το κάθε δύο μέρες παιχνίδι τώρα. Τι να παρακολουθήσει, τι να αξιολογεί αθλητικά. Μια ομάδα που έπαιξε επί δύο μέρες και η μία και η άλλη. Δύο κινούμενα πτώματα ήταν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού που είδαμε στην Τούμπα. Δεν έχω καθαρή εικόνα, αλλά πόσο μου μετέφεραν αυτό παίχτηκε. Μάλιστα. Στο χορτάρι. Rapto.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανά και μαγνητοσκοπημένες. Νομίζω ότι μετά το μάτς Real Atletico, ναι, το οποίο ήταν το μάτς, ναι, της χρονιάς και δυστυχώς για εμάς που αγαπούμε το Σιμεώνε, η Atletico δεν μπόρεσε να κατακτήσει το πολυπόθητο τίτλο του Champions League. Η αίσθησή μου ότι ο Σιμεώνε πρέπει να αλλάξει σύλλογο και θα σου πω ποια είναι η δική μου πρόταση για τον μεγάλο Diego Cholo Σιμεώνε. Ποιο κλαμπ θα μπορέσει να τον βοηθήσει να πάρει επιτέλους τον πολυπόθητο τίτλο του Champions League, γιατί ταιριάζει και στην κουλτούρα του την ποδοσφαιρική. Θα μου πεις αν συμφωνείς. Η Juventus. Η Juventus. Γιατί έχει 3-5-2. 3-5-2, yeah, έχει το χαρακτήρα ή το 4-4-2 με ρόμβο που μπορεί να το εφαρμόσει πολύ καλά σε μια ομάδα που έχει ένα μεγάλο χάφο όπως είναι Juventus. Η Juventus ταιριάζει πολύ στη φιλοσοφία του Σιμεώνε και νομίζω θα κάνει καλό και στην ομάδα του Τωρίνο και για τον ίδιο τον εαυτό. Είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του, νομίζω. Παρεπιπτόντως να πω ότι. Ξέρει καλά και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Παπαθανασάκης έχει αλλάξει ξενοδοχείο, έχει πάει στον Ιβάν δίπλα. Έχει πάει στο Μακεδονία Παλάς, οπότε. Καλύτερα φρουρούμενος δηλαδή. Καλύτερα φρουρούμενος. Καλύτερα φρουρούμενος. Σήμερα ήμουνα στο Deliway και να δώσω. Στην Αγίων Πάντων εκεί. Στην Αγίων Πάντων. Να πω καταρχήν ότι ο Παπαμπρίζας κοροϊδεύει και λέει: Πόπο λαό γυρεός κυβερνήσεις ρίχνουνε. Χάχα, περαστικά τους γελάμε. Ο παδός του ΠΑΟΚ ο Παπαμπρίζας. Εντάξει, νομίζω ότι ο ίδιος ο κόσμος του Ηρακλή με την υπερβολή του δικαιολογία αυτή τη χλεύει και εγώ την αποδέχομαι. Τη χλεύει. Βέβαια. Ναι. Όταν, ας πούμε, λες για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και τα λοιπά και υπάρχει για μικρή προσέλευση, εσύ ο ίδιος δίνεις το τυράκι, το κίνητρο για να υπάρχει αυτή η ειρωνία. Ήρθαν δύο ζητάδες και μάλιστα ο ένας είναι και στους οργανωμένους του Ηρακλή, ζητάς. Αυτό είναι λίγο παράδοξο. Ναι, λέει, εγώ είμαι οπαδός του Ηρακλή, πάω, λέει, στη θύρα 10. Πάει στο γήπεδο, με, είναι, όχι, ναι, απαραίτητα είναι μέσα στο σύνδεσμο. Ναι, πάω στη θύρα 10. Α, εννοείς το γήπεδο στη θύρα 10. Ναι, πάω, λέει, είμαι οπαδός του Ηρακλή και πήγε να φυλάξει, ας πούμε. Κάναν κάτι τι του, λέει, μου είπε. Πήγαν στο καναδέζικο προξενείο, κάψαν κάτι κάδος, τους κάναμε ένα ντου, φύγανε, ξαναγυρίσανε. Είχε τέτοια σκηνικά, να πούμε, κατάλαβες. Και μου είπε ήταν γύρω στα 500 άτομα. Ήμασταν, λέει, κάποια 500 αριά. Λέω, εντάξει, λίγοι ήμασταν, λέει, για μένα, λέει, πρέπει να ήμασταν πάνω από 5.000. Όχι, εγώ σου έχω εξηγήσει, ναι, είναι από τυχιά της αυτόνομης. Πάντως είναι οξύμορο, ο παδός του Ηρακλή. Ζητάς να πηγαίνει να φυλάξει τον κόσμο από τους οπαδούς. Έκανε κόντρα εκπομπές ραδιοφωνικές, ναι, άλλους σταθμούς, προσπάθησε να κινητοποιήσει τον κόσμο. Ο κόσμος την άκουσε. Έκανε κόντρα, τι έκανε. Έκανε κόντρα, back to back πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές, δηλαδή, να προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, ότι η ομάδα, ναι, χάνεται κτλ. Αυτό μάσησε, φαίνεται. Δηλαδή το κοινό, ας πούμε, η πλατιά μάζει, αυτό θέλω να πω. Δεν μάσησε και δεν την αποδέχεται πλέον. Είναι καθαρό το μήνυμα που δόθηκε. Μήπως είναι το μήνυμα γενικά των οπαδών. Δεν γουστάρουν, δεν γουστάρουν και τους οργανωμένους γενικότερα. Ως, ναι, αυτό, ως, ναι, φαινόμενο, αυτό. Ως φαινόμενο. Ως φαινόμενο. Δεν ακολουθεί όπως είναι, παλιά ο κόσμος. Δεν είναι μόδα πλέον. Δηλαδή και οι σουπεράδες να βγουν τώρα να πούνε για τη Μαρούπα, δεν θα μαζέψουν κόσμο. Αυτό λέει. Εννοείται ότι θα είναι πλήρως αποτυχημένη η απορία. Κανένας οργανωμένος σύνδεσμος, αν κινητοποιηθεί και προσπαθήσει να κάνει. Να τραβήξει κόσμο. Να τραβήξει κόσμο. Εδώ για πολύ σοβαρότερα θέματα πλέον δεν κινείται ο κόσμος, είτε κατεβαίνει στον δρόμο. Ναι. Θεωρεί ότι τον κοροϊδεύουν. Ότι υπάρχουν συνδικαλιστές ή εργατοπατέρες, ναι, οι οποίοι, ναι, αυτή την κινητοποίηση την εκμεταλλεύονται προς τον όφελός τους. Βρήκα δύο ζητάδες εκεί, οι οποίοι ήταν στην πορεία, τα είδαν τα πράγματα, μου είπαν ότι άλλαξε ξενοδοχείο.
Εντάξει. Ότι δεν αποδεχθώ σε κύριο Παπαθανασάκη από την ευρεία πλειονότητα του κόσμου του Ηρακλή, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μου και όχι απαραίτητα από του οργανωμένου, από όλο τον κόσμο. Εχθές ή προχθές, στο Ηλέκτρα Παλάς. Στο Ηλέκτρα Παλάς και τελευταία στιγμή γλίτωσε το ξύλο Παπαθανασάκη. Καλέσαν την αστυνομία κτλ. Και τον προλάβαν τελευταία στιγμή γιατί θα τον κάναν του λούμι στο ξύλο τον Παπαθανασάκη. Κακό για μένα, βία δεν είναι λύση. Η βία δεν είναι λύση, αλλά και ποια είναι η λύση. Πάντως έφαγα το μεγαλύτερο σάντουι σήμερα τη πόλη με 21 εκατοστά πίτα με διπλάσια ποσότητα γύρου. Εγώ έφαγα μπιφτέκι ή οποιοδήποτε άλλο κρεατικού. Ήθελα να φάω κρεατικό σήμερα, θα σου πω το λόγο. Μόνο με 2,5 ευρώ είναι χορηγή τη εκπομπή μα τη βραδινή. Τη τηλεοπτική και όχι μόνο. Στην τιμή του μικρού σάντουιτ τρώνε διπλάσιο, τρώνε το μεγάλο. Μέχρι τι 15 Ιουνίου θα γίνεται αυτό και λέγεται μπαμπάτσικο το σάντουιτ. Μιλάμε για ένα σάντουιτ 600 γραμμάρια, δηλαδή μπορεί να φάνε δύο λιτοδίαιτοι ένα άντρα και μία γυναίκα. Τι θερμιδική αξία μιλάμε τώρα. 2,5 ευρώ και τι θερμιδική αξία. Δεν μου λέει τίποτα το βάρο, η θερμιδική αξία. Θα πρέπει να δώσει. Πάντως το μέγεθος κάνει τη διαφορά. Πόσο αλάτι περιέχει, πόσο ναι. Νάτρια δηλαδή, ναι, γιατί ναι. Υπάρχουν και περτασικοί. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να δίνει αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Νομίζω ένα τέτοιο μαγαζί πρέπει να τις δίνει τις πληροφορίες. 51-0-045 Αγίων Πάντων 28. Δεν ξέρει θερμιδική αξία δηλαδή. Εγώ δεν ούτε ξέρω. Περιεκτικότητα σε αλάτι. Εγώ δεν ξέρω. Ο κατασκευαστής του σάντουιτς. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Όλοι ξέρουν. Είναι μια απαραίτητη πληροφορία όμως. Ναι, αλλά ξέρεις ότι δύο άτομα τρώνε το ένα σάντουιτς. Δύο άτομα τρώνε το ένα σάντουιτς. Δηλαδή το κόβεις στη μέση και πληρώνεις με 2,5 ευρώ ένα σάντουιτς. Άρα η ποσότητα καλύπτει. Η ποσότητα καλύπτει, ναι. Και σήμερα που υπάρχει πείνα, είναι τιμή γνωριμίας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Έφαγα, έσκασα εγώ. Κακώς λέγανε περαστικά γιατί δεν έπαθα τίποτα. Έκανα μια εξέταση η οποία χρειαζόταν να λείψω. Δηλαδή είναι μια εξέταση η οποία είναι. Ρουτίνας. Ρουτίνας μεν, αλλά δυσάρεστη ιδέα. Εντάξει, απαιτεί ναι. Μέθη. Μέθη. Εντάξει. Απαιτεί. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι μεγάλο. Ναι. Στο οποίο δεν πρέπει να φας πριν, δεν πρέπει να τίποτα. Φας μετά. Τίποτα. Να είναι καθαρό το έντερο. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι γνωστά αυτά. Ναι. Είναι μια διαδικασία και εντάξει, ταλαιπωρήσει. Το δημοσιοποιώ γιατί οφείλουμε απέναντι στο κοινό να σώσουμε καταστάσεις. Μου ότι πολλοί στην ηλικία μου, που δεν πάνε να την κάνω αυτή την εξέταση, χωρίς καμία ένδειξη. Μπορεί να φύγουν πολύ εύκολα και να μπουν σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Από την οποία διαδικασία μπορούν να μην μπουν κάνοντας αυτή την επώδυνη εξέταση. Ωραία. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, ξέρει ο κόσμος τι λέω. Επώδυνη μεν, σωτήρια δε. Σωτήρια δε. Λοιπόν, διάβαζε τα μηνύματα γιατί ξέχασα τα γυαλιά πρεσβειοποίηση στο. Εντάξει, λοιπόν, ο Ηλίας Ρωτοπέος Αντώνιος Τρελών Παντέλ Ζητιάνων, λοιπόν, από την προηγούμενη εκπομπή. Ο φίλος 601 το λέμε γιατί. Ο 603 τι λέει. Ο 603 μας λέει: ραπ, θες να πεις πως ο Σαββίδης θέλει να παίρνει τη θέση με το μέρος του και όχι 50-50. Και γιατί λες να μην το παίζει ξηγητή του ποδοσφαίρου. Είναι συκοφαντικά όλα αυτά που λες κάτω τα χέρια από τον Ιβάν. Καλά, ο άνθρωπος ζει σε ένα όνειρο. Φίλε, ζει σε ένα όνειρο. Καλά κάνεις και ζεις το όνειρο. Κανένας Ιβάν και κανένας Μαρινάκης και κανένας. Επιτρέπει αλαφούδες. Να ζεις το όνειρό του. Ναι, σου επιτρέπουμε να ζεις το όνειρό σου. Άμα θέλει να είναι ξηγητή του ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει ο Μπέος και ο. Πώς το λένε τον άλλον, ο Κοκαλιάρης, ο οποίος ήταν εκεί με τον αδελφό του πρόεδρος της ΕΠΟ και ο Κοκαλιάρης στο κόλπο και έπαιρναν τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός με τις παράγκες. Αυτοί δεν είναι οι καταλληλότεροι άνθρωποι να πεις ότι εξηγιάνουν το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, άκου λίγο. Είμαι υπέρ του να τους πάρεις αυτούς μαζί σου για να πάρεις την ΕΠΟ και τους διαιτητές. Αλλά να κάνεις και ομαδάρα, ε. Να κάνεις και ομαδάρα. Και να μην μου πεις όμως. Ότι εμείς είμαστε εξηγιαντές του ποδοσφαίρου. Χαλίφιδες είμαστε. Που θέλουμε να γίνουμε στη θέση του χαλίφι. Και καλά κάνουμε. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, καλά κάνουμε. Αυτή είναι η μέθοδος. Τη χριστομάδια δεν μπορώ. Σκάστε με το εξηγιαντές. Άλλο λοιπόν, ναι. Να διαβάσουμε 4 μήνες για να πάμε και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο 966 μας λέει να κάνουμε με τρεις ακροματικότητες ανάμεσα κόκκινο και ο Τζόρνταν που έκαναν χθες μόνοι τους εκπομπές. Τον έσκησε, λέει ο Τζόρνταν. Τον άλλον που γελάει και μικροφωνίζει το πνευμόνι του. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ορδάνης βελτιώνεται σαν ραδιοφωνικός παραγωγός μέρα με την ημέρα. 040. Ο 040 ραπ λέει κρατήθηκα τόσο καιρό και περίμενα το τέλος. Ραπ φέτος μετά το κύπελο της ΑΕΚ μας μείωσες, μας ξεφτέλησες και υποβάθμισες τα όσα έγιναν στον ημιτελικό με το Γαύρο. Σε μια χρονιά που κέρδισα 2 φορές την Ντόρτμουντ. Λοιπόν. Διάβασε. Λοιπόν. 2 φορές στην ΑΕΚ έφερα 2 χ, δεν έχασα από πάω με 10 παίκτες 2 φορές και με τρίμπαλο στην Τούμα έκραζες φουλ. Εκθίαζες την ΑΕΚ, νομίζω ότι ο Κώστας ποτέ δεν εκθίασε την ΑΕΚ. Του Τζάμπα, που μαγιά της βέβαια, αλλά συμμετείχε σε ένα τελικό έχοντας αποκλείσει ομάδες πλάκας και κερδίζοντας ένα ανύπαρκτο Γαύρο ένα μήνα με αποχή. Εντάξει. Ποδοσφαιρικά η ΑΕΚ
είναι και συγκυρία. Γι' αυτό είπα ότι η ΑΕΚ έχει ταβάνει το κύπελλο και μέσα από καλές κληρώσεις. Βρήκε τον Ολυμπιακό σε κακή φόρμα, το πήρε. Εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες. Αποδείχθηκε περίτρανα. Καλύτερη ομάδα ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, φάνηκε στα play-off. Ότι ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη ομάδα με τον χειρότερο, προπονητή, όπως και να έχει όμως, σε θερό μακράν τον πιο δίκαιο και μπαλαδόρο. Μιας και σ' ακούω. 10 χρόνια έχεις κάνει, λέει, δίκαιη κριτική στον ΠΑΟΚ και πιστεύω αντιμετωπίζεις τον ΠΑΟΚ με ένα σεβασμό, αλλά όταν βάζεις τις σύντριγγες, ρε φίλε, δεν παλεύεσαι. Ελπίζω να μην σε πείραξε πολύ η γελιότητα της ΠΑΟΚ. Να μην σε δεχτεί για το παιχνίδι μέσα στους δημοσιογράφους, όπως και να έχει συνέχισε, λέει, εμείς θα σε ακούμε. Δημοσιοποιήθηκε κάτι τέτοιο? Όχι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος τα διαρροές υπάρχουν και τα μαθαίνει. Πάμε σε διάλειμμα και θα εξηγήσουμε τι έγινε. Λοιπόν, γιατρέ, μακάρι να πάει ο Τσόλος στην Ιουβέντους, αν και ο Μάξιμος ανανέωσε. Πιστεύω θα ήταν το βήμα παραπάνω και για τους δύο. Συμφωνούμε απόλυτα. Τα χαιρετίσματα τα σέβη τη συμπαράσταση στον γιατρό Ηρακλειδέα, φίλαθλος πρότυπο. Απλά, ρε γιατρέ, μην είσαι απεσιόδοξος. Παλιά ήσουν πιο αισιόδοξος. Από τη στιγμή που έχει διώξει Λάρισα τον Τζιόλι και υπάρχουν ήδη προβλήματα στη συγκεκριμένη ομάδα, νομίζω ότι αισιοδοξώ για την παραμονή της ομάδας. Τώρα, αν πουληθεί ο Βέλιος και η ομάδα δείξει σημάδια όπως τα Γιάννα και ο Πανιώνιος, τι ξέρεις ότι. Πάει για Νότιχαμ ο Βέλιος. Συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί μια αγγλική ομάδα πληρώνει πάνω από 1,5 χαρτί. Θα και πληρώσει 1,5... παραπάνω. Πόσο ναι. Παραπάνω δηλαδή? Όχι, παραπάνω από τα 700 χιλιάρικα που θέλουν οι κούλες και οι... Εντάξει, οι αίσθησή μου είναι ότι οικονομικά συμφέρει. Το ποιος θα είναι οι διοκτήτες δεν μας απασχολεί. Το πουλάει πάντως στη χειρότερη στιγμή του Ηρακλή και στη χειρότερη ποδοσφαιρική αυτή του Βέλιου. Με χαμηλό το Βέλιο. Καλά, ναι. Πολύ καλή κίνηση. Ναι. Το θέμα είναι να υποφεληθεί ομάδα, να μην υποφεληθεί τσέπη κάποιου παράγοντα. Κοίτα, το παλικάρι δεν έκανε ακόμα κάποια προσφυγή και είναι προς τιμή του. Νομίζω αλλά... ότι αγαπάει την ομάδα, τη σέβεται, ναι, και θέλει να την βοηθήσει. Εδώ φαίνεται ότι είναι σωστός. Πολύ σωστός. Ηθικά είναι σωστός. Ναι. Θα περιμένω τον Μπαγλαμά, τον πρόεδρο, να πάρει και ο Ηρακλής λεφτά. Θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να τα πάρει μόνος του. Νομίζω ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά και θα παραμείνουν στο ρόστερ, όπως είναι ο μεγάλος Παύλος Κυριακίδης, ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες, ο Γιαμπάρης, ο Καρασαλέδης που μάλλον θα ανανεώσει, ο Μοντέρο που μάλλον θα ανανεώσει. Δεν μου λες, εσύ, γιατρέ. Ο Σαραμαντάς, ο Πουκουβάλας, ο Ιτζόγλου. Τώρα αυτοί εδώ που λες, άμα είχαν μια πρόταση. Ας πούμε καλή, τι θα λέγανε, ας πούμε, θα κάτσει στον Ηρακλή. Ας πω κάτι. Ναι, για πες. Οι συγκεκριμένοι παίχτες. Οι συγκεκριμένοι παίχτες ατομικά μπορεί να μην έχουν πολύ ταλέντο. Ναι. Αλλά σαν ομάδα πλέον έχουν δέσει. Έχουν βρει τη συνεργασία τους. Ναι. Έχουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, ναι, το συγκεκριμένο. Πού αν το χάσει τον. Το να πάει ατομικά, ξέρω εγώ. Το Μπουκουβάλα, ας πούμε. Το Σαραμάντα. Πού αν το χάσει. Ο Μπουκουβάλα μπορεί ατομικά να πάει και σε μια ομάδα από το 6 και κάτω και να διαπέσει. Μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει. Δηλαδή σε μια Τρίπολη, σε μια ομάδα. Δεν μπορεί να πάει στην Τρίπολη. Άνετα μπορεί να πάει. Στην Τρίπολη, στη Βέρεια, στη Βέρεια, στο Λεβαδιακό. Στην Ξάνθη δεν μπορεί να πάει. Στην Ξάνθη και άνετα. Να έχει θέση βασικού, λοιπόν, δεν το συζητάμε. Μιλάς τώρα για τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Έτσι. Αλλά γενικότερα το σύνολο αυτή 16-17 που τράβηξαν κουπί φέτος, που αποτέλεσαν τον κορμό της ομάδας, είτε ο Τσιλιανίδης, είτε ο Σαραμαντάς, είτε ο Χουάντερσον μαζί με τον Γιαννίκογλου που είναι μια πολύ καλή περίπτωση θερματοφύλακα. Ο Λουκίνας που αποθεραπεύεται, ελπίζω να είναι στην κατάσταση η οποία βρισκόταν. Στην περσινή χρονιά. Κοίταξε, αυτό ξέχασε το, γιατί δες και τον Μπουμάλ. Ο οποίος Μπουμάλ ήρθε, έπαιξε 4-5 μάτς, είναι αγνώριστος. Καμία σχέση δεν έχει με τον Μπουμάλ. Ο τραυματισμός επηρεάζει πάρα πολύ. Και άμα πάει 6 μήνες, το Κωνσταντινίδης του ΠΑΟΚ. Ο Τσιώτας, ο οποίος είναι μια περίπτωση παίχτη που έρχεται από πίσω και θα βοηθήσει. Μπορώ να πω και άλλους τώρα. Ο Κάσος που δεν πήρε ευκαιρίες, έχει δυνατότητες να βοηθήσει την ομάδα. Εάν κινηθεί σωστά στην αγορά της Β' Εθνικής και πλαισιώσεις αυτή την ομάδα με 6-7 αξιόλογους αθλητές και έχεις τη στοιχειώδη ομοιογένεια όπως έκανε η ομάδα του ΠΑΣ για ένα τόσα χρόνια, του Πανιωνίου. Κινήθηκα σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω θα πάει μια πολύ μεγάλα η ομάδα. Θα σωθεί πάλι εύκολα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήδη υπάρχει μια προβληματική ομάδα και είναι η Λάρισα. Είδα ότι σήμερα έφυγε ο Τσιόλης. Να το επισημάνουμε ξανά. Είναι μια προβληματική από πολλές απόψεις ομάδα με πολύ απαιτητικό κοινό χωρίς να έχει επίγνωση της πραγματικότητας. Και ακόμα δεν είναι σίγουρη η άνοδος της, γιατί εκκρεμεί και η περίπτωση της αδειοδότησης. Αν και πιστεύω ότι κουτσά στραβά την βάλουν την πίσω πόρτα. Και τον Άρη θα τον βάλουν, τι λες. Ξέρεις τώρα και αυτά. Θα τον Άρη, πολιτικοί λόγοι, λίγο να παίξουμε τις περιφέρειες. Ναι. Αυτά τα μικροπολιτικά. Για να τον βοηθήσουν τον Άρη. Θα τον βοηθήσουν τον Νόφη. Τον Νόφη. Για να μην τους δώσουν. Η Λάρισα, τον Άρη. Κρίμα είναι γι' αυτό. Εντάξει, πήγαινε στη Β' Εθνική έτσι. Αγωνιστικά, παίξε, ρε παιδί μου.
Βάλε θέση στους παίκτες σου. Πρώτη φορά θα είναι πρώτη αυτό φορά που θα γίνει. Λες και θα μπει το κράτος πολύ περισσότερο μέσα από τα. Ναι. Εντάξει. Άλλοι και άλλοι το βάλαν χειρότερα. Η αριστερή οπαδοί των ομάδων δεν ξέρω τι λένε για όλα αυτά. Εντάξει. Ναι. Προφανώς δεν είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Ναι, δεν ξέρω. Οπουδήποτε ξέρω εγώ υπάρχει αυτό το χάρισμα χρεών. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις, η κοινωνία έχει προβλήματα. Προκαλεί, γιατί αυτό έρχεται και στη δημοσιότητα. Υπάρχουν όμως και προκλητικές περιπτώσεις. Όπως. Απώλειας χρημάτων. Ναι. Σε. Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί δεν είναι τις παρούσεις. Να, λέει τώρα που η ΕΕΑ είναι ανενεργή και αν δεν ξαναλειτουργήσει. Και αν ξαναλειτουργήσει. Θα αλλάξει, λέει, τα μέλη της. Ο Κοντονής θέλουμε εκπομπή, λέει. Εσένα με τη Μαρούπα, λέει, να λέτε, λέει, για την εκαθάριση του Άρη. Χαίρεται αυτός, ότι ξέρεις όμως ότι στην Αθήνα τι λένε τα ρεπορτάζ. Τι λένε για τον Άρη μας. Δεν ανεβαίνει. Κρίμα θα είναι. Έτσι λένε οι Αθηναίοι ρεπόρτερ. Οι Αθηναίοι ρεπόρτερ της Β' Αθηνικής ή... Όχι, οι Αθηναίοι που είναι στα... Ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι Αθηναίοι ρεπόρτερ. Να τους να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτούς που μεταφέρουν αυτό το ρεπορτάζ. Είναι αυτοί οι οποίοι παίρναν γραφεία τύπου στην ΕΠΟ. Γραφεία τύπου, αναξιόπιστη δηλαδή για μένα. Ρε φίλε, ναι. Γραφεία τύπου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δελτία τύπου σε θεσμούς κτλ. Δηλαδή παπαγαλάκια στην ουσία. Παπαγαλάκια, ναι. Τα παπαγαλάκια αυτά λοιπόν βγάζουν την είδηση ότι είναι ζώρικος ο Άρης. Δεν τα βγάζω εγώ αυτά. Το βγάζουν τα παπαγαλάκια. Εντάξει. Συνέχισε, γιατρέ μου. Είναι κάτι το οποίο δεν τον ενστερνίζομαι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα σύριαλ με ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του Άρη, ότι θα πάρει τη συμμετοχή στην επαγγελματική κατηγορία που είναι η football league, θα του δοθεί ο χρόνος όπως δόθηκε και στη Λάρισα αντίστοιχα πάνω σε αυτό θα πατήσει και θα πάρει την έγκριση να εκδώσει νέο αφημί, θα κάνει την στα συμμετοχικού κεφαλαίου και θα του δώσει ένα χρόνο, ένα χρονικό περιθώριο να ολοκληρώσει τη διαδικασία της εκαθάρισης μέσα σε 2-3 χρόνια. Θα κάνουν υπομονή. Και να με μπλακεί για το Σκόρδα και τους άλλους. Κάποια στιγμή αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Ναι. Θα βρει έναν τρόπο να βρει ένα καθαριστή, έναν ηλικιωμένο όπως και εσύ, να δώσει ένα κεφάλαιο, να τελειώσει αυτή η ιστορία, να σβήσει από το χάρτη η αμαρτωλή παέ του Σαουρίδη και τέλος. Η αμαρτωλή παέ του Σαουρίδη. Την ακριβόμαστε. Μάλιστα. Ο ναι. Σκιώδης αλλά πραγματικός ηγέτης ήταν αυτός. Ναι. Τώρα δεν έχουν ηγέτη αυτοί. Καλύτερα για τον Άρη. Ναι. Καλύτερα σαν για το Πασόκ είναι που δεν έχει ηγέτη όμως. Το μνημονεύουν όλοι με ναι. Νοσταλγία το Πασόκ, αλλά πλέον δεν έχει ηγέτη για να έρθουν αυτές οι παλιές καλές μέρες. Ναι, ναι. Αυτό είχαμε κάνει και αντίστοιχο έτσι ερώτημα στο παρελθόν για Ανδρέα ή Χριστό και θυμάσαι την ώρα του κοινού. Ανδρέα ή Χριστό. Πόσοι θέλαν τον Ανδρέα και πόσοι τον Χριστό. Εσύ τι έλεγες ότι θα θέλανε. Εντάξει, λογικό είναι τον Ανδρέα. Αν τον ήταν έχουν... να αναστηθεί κάποιος από τους δύο. Τον Ανδρέα, το ξέρω. Δεν συμφέρει ο Χριστός. Όχι, μωρέ. Σόρικα τους βάζει. Ναι. Πρέπει να πειθαρχήσουν, θα πρέπει να. Όλα αυτά. Θα πρέπει να μην πηδήξουν την κουμπάρα, θα πρέπει. Όλα αυτά. Να μην κλέψουν την εφορία, να πάρουν επιδότηση. Ναι. Εντάξει. Άρα μεταξύ Χριστού και Ανδρέα. Ο Ανδρέας είναι πολύ μεγάλο. Τον Ανδρέα, μάλιστα. Το συζητάμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλήθεια, ναι. Μα το είχαν αποδείξει και οι ίδιοι οι ακροατές. Και είναι λίγο υποκριτές αυτοί οι οποίοι μνημονεύουν τον Ιησού Χριστό, ας πούμε. Αυτοί που κάνουν τα αντίθετα, ας πούμε. Εντάξει. Ας πούμε τον κόκκινο αυτή τη λέρα κτλ. Παπανδρεϊκός. Είναι δυνατόν. Κακό ήταν που ήταν παπανδρεϊκό. Όχι, δεν μπορεί να είσαι παπανδρεϊκό και ο παδό του Χριστού από την άλλη μεριά. Δεν γίνεται. Εντάξει. Ή του ενός... Όλα γίνονται. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, προσπαθεί να τα συγκεράσει. Δεν γίνεται. Πώ θα τα κάνει. Όλα γίνονται. Πώ θα τα συνδυάσει. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Και αριστερό και. Ό,τι δηλώνει είσαι. Άφια παιδόρε. Καραγκιό λίγο. Εντάξει. Ναι. Είναι αντιφατικέ έννοιε, αλλά. Ναι. Αντιφατικέ έννοιε. Εννοείται. Πώ πατρεύονται οι αντιφατικέ έννοιε. Στη λογική του παραλόγου όλα γίνονται. Πώ μπορεί να λε είμαι παοξή. Είμαι ενάντια στο σύστημα και να παίρνει το Θωμά Μητρόπουλο, ας πούμε, και τον Μπέο στο ξενοδοχείο. Πες μου τώρα, για πες μου. Πώς μπορεί να είσαι. Θα είσαι ή Φάτους Λάχανο, Ιβάν με το Μελισανίδη να πάρουμε την ΕΠΟ να κάνουμε σεξ τον κόσμο εμείς, ή μην με το παίζει επαναστάτηση. Εκεί τρελαίνομαι εγώ, να πούμε. Εντάξει, εκεί τρελαίνομαι εγώ. Όπως ο Ηρακλειδέας ο Ζητάς. Αστυνόμος στη θύρα 10, πώς γίνεται. Ο παδός του Ηρακλή. Οξύμορο, όντως. Και είναι οξύμορο. Είναι. Δεν είναι. Πώς κολλάει, θα μπορούσες να είσαι οπαδός του Ηρακλή, ρε φίλε. Σου είπα ότι είναι εγγεγραμμένος και στο σύνδεσμο ή απλά παρακολουθεί από αυτό τη θύρα 10. Αυτό δεν το ρώτησα. Γιατί αν παρακολουθεί από το πέταλο το παιχνίδι, μπορεί να μην είναι εγγεγραμμένος. Μάλλον παρακολουθεί από το πέταλο το παιχνίδι. Γιατί είναι και το πιο φθηνό εισιτήριο. Ναι. Εντάξει. Είναι άλλο να δίνεις 10 ευρώ και άλλο να δίνεις 20 και 25. Ναι, σωστό, σωστό. Και μάλιστα. Είναι οξύμορο όμως. Ότι παρακολουθεί από το πέταλο το παιχνίδι, όχι, γιατί είναι και 7 και 8. Ότι είναι αστυνομικός ο παδός του Ηρακλή. Δεν είναι κοινωνική ομάδα που μπορεί να είναι ο παδός του Ηρακλή. Δεν το αποκλεί κανείς να αγαπάει την ομάδα. Ναι, δεν γεννήθηκε χθες ο άνθρωπος. Όχι σε αυτή τη θύρα, φίλε. Τι ηλικία έχει. 35-36. Είναι συνομιλικός μου κοντά. Ναι. Μπορεί να αγάπησε τον Ηρακλή του Θεοδωρίδη. Να είδε Στολτίδη, να είδε Κωστή.
Να είδε Κεμπάτζε, να είδε Σέμποε, να είδε Ντεμπά. Ναι. Να είδε Πετσάνοβιτς. Κωνσταντίνου, Γιωβάνο, Γιωβάνοβιτς. Ναι. Να είδε τον Κωνσταντίνη το γιατρό στα μικρέ, όταν ήταν νεαρός. Εγώ και γιατρός. Οδοντίατρος. Είναι. Είναι. Εξασκεί επάγγελμα. Έχει πάρει το πτυχίο. Δεν το εξασκεί, αλλά το έχει πάρει το πτυχίο. Έχει πάρει το πτυχίο, δεν το ξέρω. Γιατί πολύ με τον Γιώργο Γεωργιάδη έκανε παρέα. Εκεί προς το... Τώρα παίζει μπάλα στο παραλίμνη. Τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Μεγάλο παραλίμνη. Μεγάλο παραλίμνη. Μεγάλο παραλίμνη. Του χρόνου θα το παρακολουθούμε μαζί με τους προσκυνητές. Τι ήθελε. Άκου ομάδα που ανέβηκε, προσκυνητές. Από τον ομό Ροδόπης. Οι προσκυνητές ανέβηκαν γάμα εθνική. Ναι. Αυτή είναι ομάδα. Ναι. Ο μουσουλμάνοι είναι τι είναι. Όχι, όχι, είναι τυχίως... κοντά στη Μαρόνια. Ναι. Είναι ανατολικορωμιλιώτες. Μάλιστα έχω και πολλούς συγγενείς σε αυτό το χωριό. Ανατολικορωμιλιώτες. Ναι, 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 ναι. Ανέβηκε η ομάδα, μακάρι να πάει καλά. Η Ροδόπη έχει ανάγκη από ποδόσφαιρο. Μια που παθρακικός δεν άντεξε στη Super League. Στο ίδιο γκάλαπ το 30 μετά Χριστόν απάντησαν υπέρ του Χριστού. Και το ίδιο. Φανταστικό ο φίλο. Ο 966. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι με χιούμορ. Ναι. Εμένα μου αρέσουν γενικά οι άνθρωποι. Οι οποίοι έχουν ιδέες, απόψεις. Που... Ατάκες. Ατάκες που διείστανται. Πράττουν αντίθετα με αυτά που εστερνίζονται και ούτω καθεξής. Εγώ είμαι εδώ για να αναλύω αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, κάνουμε μια σούμα και πάμε στις γραμμές. Λοιπόν, είπαμε. Είπαμε για το συλλαλητήριο το οποίο δεν είχε αποδοχή και δεν είχε προσέλευση κόσμου. Είπαμε γιατί ότι ο Ηρακλής, κατά πάσα πιθανότητα, ο κ. Παπαθανασάκης κερδίζει χρόνο σε μια προσπάθεια να πουλήσει το Βέλιο, να αποκτήσει μια ρευστότητα και ίσως να παραμείνει στην ΠΑΕ. Ίσως ναι. Και να δώσει σε κάποιον τις μετοχές μόνο και μόνο για να μην υπάρχει. Το παράμετρο Ηρακλήδης να φύγει ο Παπαθανασάκης και να υπάρχει διοικητικό κενό την έχουν. Ας πούμε, βάλει στην ατζέντα του. Δηλαδή να πούνε, διώχνουμε τον Παπαθανασάκη, τον πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο, τον διώχνουμε κτλ. Δεν του νοιάζει. Τι δεν του νοιάζει. Μερικού δεν του νοιάζει καν. Όχι, λέω, την παράμετρο αυτή τη βάλανε. Εγώ πιστεύω θα μας λύσει την απορία ο κόσμος του Ηρακλή, αν θέλει να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα. Ποιο κόσμο. Αλλά όσους έχω ακούσει να μιλάνε, τους ελάχιστους δηλαδή που βγαίνουν ραδιοφωνικά, δεν την λένε αυτή την παράμετρο. Άνθρωποι που είναι σοβαροί και τους μιλά off the record, μακριά από τον αέρα, τη λένε και την επισημαίνουν. Πάρουμε στις γραμμές. Ότι θα υπάρχει διοικητικό κενό και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Συμφωνούμε ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ καλά κάνουν και θέλουν να μπουν μέσα στην αλητεία και στη βρωμιά και στη δυσοδεία στους Θωμάς Μετρόπουλους και στους Μπέους. Απλά τους λέμε, συμφωνούμε ότι τους λέμε ότι μην μιλάτε για εξυγίανση. Λοιπόν, και είπαμε για το Σιμεώνε κάποια πράγματα. Είπαμε για το Σιμεώνε. Ότι το επόμενο project το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί και αυτός και η ίδια η ομάδα είναι η Γιουβέντους. Εσύ δεν μου είπες την άποψή σου, αν συμφωνείς ή διαφωνείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα καταργήσει το 3-5-2 βέβαια. Θα το κάνει ένα 4-4-2, το οποίο βέβαια ταιριάζει στη φιλοσοφία της Γιουβέντους. Μπορεί να το αποδώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με δύο φόρ τα οποία θα είναι πολύ ευέλικτα. Ναι. Δηλαδή με έναν Μωράτα και έναν Ντιμπάλα, νομίζω ότι αυτό η Μάντζουκιτς είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα. Πρέπει να βρει εξάρι στο ρόμβο του. Έχει τον Κεντήρα. Ναι. Ο οποίος μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Τρεις είναι στη γραμμή, άλλους τρεις περιμένω. Κόκκινο, ακούς το μεσημέρι. Σ' αρέσει. Νομίζω σήμερα με κούρασε υπερβολικά. Δηλαδή αυτός τα είπα off the record. Όχι, ότι έκανε λάθος. Αποδείχθηκε τελικά και ο ίδιος ότι ούτε αυτός μπόρεσε να συγκινήσει τον κόσμο του Ηρακλή. Ήθελε να το συγκινήσει. Να το συγκινήσει, να τον παροτρύνει να βρεθεί. Ναι. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος βέβαια παρευρέθηκε στην πορεία. Νομίζω πως όχι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ που βιχάς. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δημήτρης από Σοχωριανός. Γεια σου, φουκαρά άνθρωπε. Γιατί φουκαρά, τι λες, βε. Αυτό που λέ. Μάλιστα. Τώρα που δεν υφίσταται Μαρούπα, να δω τι καραμέλα θα βάλεις να λες πάλι για τον Άρη. Εγώ ξέρω ότι οι Αθηναίοι ρεπόρτερ στην απέξωση έχουν. Ωραία, βγάλε τους. Ποιοι είναι οι Αθηναίοι ρεπόρτερ. Πες, ποιοι είναι ένας-ένας. Τι ένας-ένας. Πες τα ονόματά τους. Όλοι του τηλεάστη που ασχολούνται με αυτό. Άσε βρε, ποιο τηλεάστη, δεν ξέρω τι γίνεται. Και ξέρω Τσαλτίδης. Όπως και να γίνει, όπως και ό,τι και να λες, έχει μπει ο Άρης, η υπόθεση του Άρη έχει μπει στο αυλάκι. Δηλαδή, έχει μπει σε ένα πολύ καλό στάδιο και προχωράνε πράγματα κανονικά. Προχωρήσαν, τελειώσαν, τελεσιδικήσανε. Ο Τσιόλης έφυγε από τη Λάρισα, τον θέλουμε στην ομάδα. Τελεσιδικήσανε. Όχι, δεν τελεσιδικήσανε. Δηλαδή, τώρα που θα κοιμηθείς,
είσαι σίγουρος και άνετος και κάθεσαι σταυροπόδι και βάζεις τα κοντήσια ότι του χρόνου θα είσαι μια χαρά. Ξέρω ότι, όχι γιατί δεν υφίσταται η ΕΕΑ, αλλά απλά γιατί έγινε η εκποίηση του Ελυσίου, θα γίνει 20 Ιουλίου κανονικά σε 600.000 ευρώ. 20 Ιουλίου, ε. 20 Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι τις 20 Ιουλίου οι παίκτες που θα έρθουν στον Άρη θα πάρουν ρίσκο να είναι στη Γάμα Εθνική ή στη Β. Μέχρι τις 20 Ιουλίου. Όχι. Δηλαδή εσύ αν είσαι παίκτης. Η ΠΑΕ θα συσταθεί πολύ πιο νωρίς. Α, θα συσταθεί η ΠΑΕ. Μάλιστα. Κοίταξε, ο νόμος λέει ότι η ομάδα θα πρέπει να κάνει έναρξη της τάσης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο είναι 300.000 κατ' ελάχιστον, και πρέπει αυτό να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών. Να σε κάνω μια ερώτηση, ρε. Ναι, για πες. Για να γίνει η ΠΑΕ δεν πρέπει να μπει 1,5 εκατομμύριο, 1,200 ευρώ. Όχι, 300.000 ευρώ. 300.000. Αυτό είναι το ελάχιστο μετοχικό κεφαλαίου. Δεν μου λες. Ο κύριος Καρυπίδης. Άκουρε εδώ. Ο κύριος Καρυπίδης θα βάλει 300.000 και 400.000 ευρώ, χωρίς να ξέρει σίγουρα. Ο κύριος Καρυπίδης θα βάλει 1,200 στο, σε αυτό που λες. Ναι. Θα δώσει 300.000 ευρώ στον ερασιτέχνη Άρη. Θα βάλει άλλο 1,5 εκατομμύριο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Άρη, συν τους παίκτες. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι... Αμικάπα, σε ποια από τις δύο ΠΑΕ θα κάνει? Στην νεοσύστα ή στην παλιά? Στην καινούργια. Στην καινούργια. Δηλαδή θα φτάσει στο μετοχικό κεφάλαιο σε τι ύψος? 3 εκατομμύρια. Κοντά κάπου εκεί πέρα. Δηλαδή και στην ουσία. Και είπε, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό, ότι η ομάδα του Άρη μπορεί να λειτουργήσει με ζημιές 3 εκατομμυρίων ευρώ την επόμενη χρονιά, αν το κάνει. Αυτό για στην ποιο, ουσία σημαίνει. Γιατί το μετοχικό κεφάλαιο είναι ένα backup σε περίπτωση που λειτουργήσει μια εταιρεία με ζημιά, να μπορέσει από εκεί να υπάρχει μια παρακαταθήκη, ένα backup για να μπορέσει να δικαιολογήσει ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι έχει με το κεφάλαιο 3 εκατομμύρια ευρώ. Μην το βάζει δύσκολα. Άστο, εντάξει. Για να το αφομοιώσει, να καταλάβει την έννοια. Τι θα πει με το μετοχικό κεφάλαιο 3 εκατομμύρια. Πού να ξέρει 3 χρόνια στην Γάμα Εθνική τι σημαίνει με το μετοχικό κεφάλαιο, το έχει ξεχάσει. Αυτό που λέει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο να σα πω. Βγήκε ο κ. Καρυπίδης και είπε: παιδιά, δεν μπορώ να σα πω. Δεν μπορώ να βάλω 10 εκατομμύρια τώρα. Ωραία. Δεν ήταν εύκολο να πω 10 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια και τέτοιο. Θα βάλω 1,200 για αρχή, 300 χιλιάρικα θα δώσω μπροστά στον ερασιτέχνη που ήταν να δώσω σε βάθος τριετίας. Θα τα πάρω μπροστά ο ερασιτέχνης για να λειτουργήσει. Ωραία. Θα βάλω 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην αύξηση και σύν τους παίκτες που θα πει ο Αναστόπουλος. Αυτά γίνει και ο άνθρωπος, παντελονάτα, ούτε είπε ότι εγώ έχω 30 και 40 εκατομμύρια να σπαταλήσω και να κάνω. Ωραία. Δηλαδή, Ραπτόπουλος, τι θεωρείς παράξενο από αυτά που είπε? Εγώ από αυτά δεν θεωρώ τίποτα παράξενο. Εγώ αμφιβάλλω αν θα περάσει αυτό που λέμε εδώ και τόσο καιρό όσον αφορά την... πώς τη λέμε, γιατρέ? Εσύ δεν αμφιβάλλεις, Ραπτόπουλος. Εσύ θέλεις να μην περάσει. Ωραία, σε τι θέλω εγώ. Έχει εγώ διαφορά αμφιβάλλω. Το ένα. Είναι τα τρίκαλα στελεχώνουν αξιόμαχο ρόστερ. Ναι, άσε τι... Μιλάμε για το αγωνιστικό. Εγώ, φίλε, στη ζωή μου παίρνω το χειρότερο ενδεχόμενο. Άρα αυτό παίρνω και για τις ομάδες σας. Εσύ πάρε το καλύτερο. Εγώ πήρα το χειρότερο ενδεχόμενο. Γάμα Εθνική, ούτε ούτως ή άλλως είσαι. Εξαφανίστηκες από το χάρτη. Απαξιώθηκες οπαδικά. Απαξιώθηκες σαν ερασιτέχνης. Τι άλλο να πάθεις? Ωραία, για τον Ηρακλή που είναι έτοιμος να διαλύσει, γιατί δεν λες τίποτα? Γιατί εγώ ήμουν αισιόδοξος για τον Ηρακλή. Δεν είναι γυμνάσιο, δεν κάνεις πόλεμο στον Ηρακλή. Εγώ βλέπω και τον Άρη, Μπαρούπα και έτσι και άλλα λένε κάτω. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν ξέρει αν αύριο υπάρχει. Και δεν γίνεται να τα πει τίποτα. Και μακάρι να πει ο Ηρακλής, έτσι. Κανένας δεν θέλει τον Ηρακλή να ξαναπάει. Βράζει τα μακάρι, κοίτα τι γίνεται τώρα. Το μακάρι, άστο για μένα. Τι γίνεται, γιατί δεν λες για αυτούς? Και δεν λες για τον ΠΑΟΚ που βγαίνει χθες ο Τζόρνταν και καλά έκανε και έλεγε τον Νίβιτς και το στηρίξουμε, που αν πήγαινε στο 86 τον γκολ μέσα του, πώς του λένε, του Πέτριτς, πώς του λένε το παλικάρι, τώρα θα κλαίγανε όλοι μαζί και θα έβγαν και Ήβιτς και Μίβιτς και όλοι. Να όμως που δεν μπήκε. Δεν μπήκε, ρε φίλε, αλλά εντάξει, μετά κάνουμε όλα. Δεν με λες τώρα, εσύ που... ήθελες να μπει. Ήθελε. Εγώ ήθελα να μπει, ναι. Έγινε, φίλε, για γράμμα. Είσαι αληθινός. Είσαι αληθινός, είσαι ωραίος. Έτσι, γιατί να διαβάσουμε λέει... κάποια σε... ναι. Για το βόλεϊ, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για ένα σπορ στο οποίο αυξομοιώσεις τον ομάδο σε αυτό το θέμα. Για τρελές. Το βόλεϊ τώρα. Το φίλο 860. Άλλο. Για το ίδιο γκάλα του 30 μας είπε, όλα αυτά που είπατε για τον κύριο Ισού, θα έρθει η ώρα που θα σας συζητήσει να προλογηθείτε ενώπιόν του. Κοπρόσκυλα. Κοπρόσκυλα μασώνει. Ωραίος. Λοιπόν, 108. Λοιπόν, να αναστηθεί, λέει, ο καταστροφές ο Πατριώτης στη θέση του Χριστού. Πόσο παραπαρανόητοι μπορεί να είστε?
βγαίνετε και στον αέρα. Γκάλοπ κάναμε, ρε. Γκάλοπ κάναμε. Γκάλοπ κάναμε. Και είπαμε στο λαό, τον οποίο μέσα στο λαό είσαι κι εσύ. Ρωτήσαμε το λαό. Ο φίλος 860 που είναι και βολεϊκός. Ρωτήσαμε το λαό. Τότε τον είχαμε ρωτήσει. Εάν είναι να αναστηθεί ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ή ο Ιησούς Χριστός, ποιον από τους δυο θα θέλατε? Και 80% πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γκάλοπ κάναμε. Ένα εσύ γκάλωπ, τι θες τώρα και μας καταργέσαι. Και σαν τον. Πώς το λέγανε τον άλλο που μας. Αμβρόσιο. Σαν τον Αμβρόσιο. Κάτσε τα αυγά σου λοιπόν, εσύ που είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, τις έχουν και... στην απέξω, ε. Άσε μας πώς. Ούτε στα φιλικά δεν σε αφήνω εξιδιπλώς το τεράστιο ταλέντο σου. Ποιος. Προπονητής δεν θα ήσουν. Ποιος το λέει αυτό. 860 ο φίλος μας. Ούτε στα φιλικά δεν σε αφήνω. Τώρα, δεν ξέρω τι δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρω τι δημοσιεύτηκε. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Τι διαρροές υπήρχαν. Αλλά θα γινόταν ένα μάτς τέτοιου χαρακτήρα. Το βόλα δώστα όλα. Έλε, το βόλα δώστα όλα. Το βόλα δώστα όλα. Τα δώσε. Και τα παίρνει η Μέρκελ τώρα διπλά. Ήταν εκείνη ένα μάτς μόνο. Ε. Δημοσιογράφοι να πούνε. Οπαδοί. Δεν είναι οπαδών. Και στείλανε από τον ΠΑΟΚ ονόματα που θέλανε να. Να συμμετάσχουν. Να συμμετάσχουν. Και όταν είδαν εμένα, πηδή ξαναπάνω. Γιατί σου λέει αυτός, αν πάει προπονητής στην ομάδα των δημοσιογράφων, θα τους βάλει τους οπαδούς μέσα στα δίκτυα, θα τους πάρει μέσα στην Τούμπα να πούμε, και αυτοί τώρα πάνε με οι οπαδοί τώρα να πάνε το μάτς. Και εντωμεταξύ έγινε παρεξήγηση. Όταν λέμε οπαδί, τι ηλικίες θα είναι? Οπαδί, ό,τι θα παίξει και ο Νικόλας. Μπορεί ότι ο Νικόλα τον έχουν φαρμακείο στους οπαδούς. Τέλος πάντων, και είχαν πρόβλημα με την πάρτι μου, ας πούμε, κτλ. Καθώς. Ναι, πώς, τι. Ο ίδιος ο Σαββίδης αποκλείεται. Με νοιάζει εμένα, ρε. Σου λέει δεν θέλουμε να κάτσει αυτό στον πάγκο προπονητή. Σου λέει θα μας πάρει το μάτς. Α, γι' αυτό. Φυσικά, βάλω το Βασιλόπουλο που είναι άσχετος από μπάλα. Δεν έχει ιδέα. Θα κάτσει το κάνει τον coach. Εγώ, άμα κάτσω coach, ζήτησα και προπόνηση να τους κάνω και αυτά και τα λοιπά. Μα τους προετοίμαζες καλά. Ήδη τον goal κατ' όν είχα πάρει τηλέφωνο, σχεδιάζαμε πώς θα παίξει και τα λοιπά. Αλλά αυτή τώρα σου λέει, αν έρθει αυτό εδώ, θα μας κάνει άλλο κάτω. Και φοβηθήκαν. Εντάξει. Καλά, δεν κάνανε. Για τη χαρά του παιχνιδιού δεν παίζουν. Ποια χαρά του παιχνιδιού, ρε. Πάλι για την νίκη. Έχουν τώρα οι οπαδοί να κερδίσουν τους δημοσιογράφους, γιατί είναι δημοσιογράφοι κατέθεσαν να το πάρουν το μάτσο οι οπαδοί. Και σχεδιάζουν να γίνει σφαγή εναντίον των δημοσιογράφων. Σου λέει, αν πει ο Ραπτόπουλος εκεί, θα του μας στήσει. Τέτοια έτρεπε, σαν διαφιλικό. Να του πάρω τα πόδια, ρε. Έχει είσοδο φωτοφιλικό. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Δεν το προμοτάρω, αφού δεν είμαι εγώ, δεν το προμοτάρω. Καλημέρα, ναι. Έτσι. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλώς ήταν. Καλό ήσουν, κύριε Ραπτόπουλο, γιατί βρίσκεται για τον Ομοροδόπης? Ποιον Ομοροδόπης? Μας είπες μουσουλμάν στο χωριό Προσκυνητές. Εντάξει, είναι κακό να είσαι. Ρώτησα αν είναι μουσουλμάν, βρισιά είναι. Δεν το ήξερε για το Χατζηλάρι, άστο. Άστο, γιατρέ, από πέρασε και το ξέρει το χωριό. Τους Προσκυνητές. Κάπου πήγες στη Μαρόνια. Α, είχες περάσει από Προσκυνητές? Πολλές φορές. Δεν το ξέρα. Συγγνώμη, για να κάνω μια ερώτηση. Το να ρωτήσεις αν κάποιος είναι μουσουλμάνος, ο μουσουλμάνος είναι βρισιά? Όχι, αλλά τη στιγμή που πέρασες από εκεί ξέρεις τι είναι. Αλλά είσαι προβοκάτορας, γι' αυτό τα λες. Το πουλί της Χούντας το έχει ακόμα το χωριό και στην πλατεία είναι... ή το έχει ρίξει? Ω, εκεί είναι. Το πουλί της Χούντας, εκεί το άγαλμα, το έχουν ρίξει. Το πουλί της Χούντας, εκείνο έγινε το 55, κύριε γιατρέ, που το πες και εσύ. Τότε έγινε. Ευτυχώς, όχι δυστυχώς. Ευτυχώς! Όχι, πέσαμε. Αλλά συνέχεια λέει μόλις πήγε μουσουλμάνοι. Τι κακό είναι να είσαι μουσουλμάνος? Συγγνώμη, κακό είναι να είσαι μουσουλμάνος, δηλαδή? Όχι, δεν είναι κακό, αλλά δεν μπορείς να βρεις όλο τον Ομοροδόπης μουσουλμάνος. Άντε, δεν τον έβρισε. Δηλαδή, στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο μισός πληθυσμός του νομού είναι μουσουλμάνοι. Μισό λεπτό. Πόσο? Ο μισός πληθυσμός. Ο μισός, δεν είναι αλήθεια? Τώρα θα σου πω μια αλήθεια. Ο μισός από εκεί που πάει αυτός οι διακοπές το καλοκαίρι στο Ναϊχαράλαμπο, δεν υπάρχει ούτε μισός μουσουλμάνος. Στη θάλασσα δεν κατεβαίνουν οι μουσουλμάνοι, αυτό είναι αλήθεια. Α, να σας πω μια αυτή για να δω. Εγώ τα μάξι μου το κλειδώνω, γιατί δεν εμπιστεύω ούτε το χριστιανό ούτε το μουσουλμάνο. Οπότε καταλαβαίνεις, τους έχω γραμμένους και τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς κανονικά. Δεν ακούω τα παραμύθια σου αυτά. Εντάξει, δεν είσαι καινούριο που το λες. Εντάξει. Αλλά συνέχεια τα ίδια λες. Δηλαδή τώρα θα σου πω μια αλήθεια. Πες την. Άμα σου πει ένας μουσουλμάνος, πάρε ένα εκατομμύριο να γίνεις μουσουλμάνος, δεν θα το πάρεις? Όχι, εγώ δεν το παίρνω προσωπικά εγώ. Ζεις στον Ομοροδόπηση ή είσαι στη Θεσσαλονίκη, κατάγεις από εκεί? Εγώ κατάγει από τους προσκυνητές. Κατάγει από τους προσκυνητές. Δηλαδή, αν ένας μουσουλμάνος σου δώσει μια χοντρή δουλειά να οικονομήσεις, θα πεις όχι? Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω σχέση. Για πες λίγο για την ομάδα τώρα. Εδώ θέλουμε να μάθουμε για την ομάδα που ανέβηκε η κατηγορία. Ποιο προσκύνησε και ανέβηκε η ομάδα? Κανέναν. Είναι τόσο καλή? Ναι. Είναι καλή, αλλά εγώ δεν ήθελα να μπει και δεν θα μπορέσει να κρατηθεί πάλι. Όπως και πέρυσι ανέβηκε η Χρυσούπολη, δεν την βγούμε εμείς.
Ας πληρώνατε κανένα διαιτητή να ανεβαίνει. Ναι, τι θα πληρώσουμε. Ανεβήκαμε όμως φέτος. Θα παίξουμε γάμα εθνική. Κατά λάθος. Θα παίξουμε το πανθρακικό ντέρμπι. Β' είναι ο πανθρακικός. Γάμα θα πάει. Είσαι σίγουρος. Με τη δόξα γάμα θα παίξουμε. Ναι. Ο πανθρακικός θα δηλώσει συμμετοχή στη γάμα, δεν θα μπορέσει να παίξει β' εθνική. Κοίτα, μην παίξετε με κανέναν Ηρακλή και με κανέναν Άρη. Με τον Άρη θα παίζαμε κι αλλιώς, αλλά και βγήκε η Χρυσούπολη πέρυσι. Για να πω διαφορά. Κοίτα. Πω, Άρης προσκυνητές, μεγάλο μάτσα. Μεγάλο μάτσα ήταν. Πω, τη χάσαμε. Προσκυνητάρης θα γινόταν. Προσκυνητάρης, ε. Ναι. Έγινε, κύριε. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Για χαρά. Η αλήθεια είναι, φίλε, πέρα από τις θρησκείες, τα λεφτά έχουν πιο μεγάλη δύναμη από τις θρησκείες. Να είστε καλά. Για μερικούς, όχι για όλους. Εντάξει, φίλε, όταν σου κάτσει να μου τα πακέτα, εσύ πες όχι. Α, τα πακέτα, πακέτα. Χρόνια είμαστε. Τα πακέτα δεν τα πέραμε, θέλαμε. Ναι. Από τους μουσουλμάνους, αλλά δεν τα πήραμε. Και τι, κατάλαβε. Έλα, εντάξει, αφού συνεπάρχουν αρμονικά εκεί οι πληθυσμοί πλέον. Και τι έγινε τώρα. Δεν υπάρχει αρμονικά. Και άλλο αυτό που λέει είναι και ο Ραπτόπουλος. Δεν κακό ρε φίλε να είσαι μουσουλμάν. Όχι φίλε. Τι? Μερικές φορές το ρίχνεις ένα άλλο πολύ κάτω. Το πατάς με αυτά που λες. Εντάξει. Έγινε κύριε. Τα λέμε, να είστε για καλά. Για χαρά σας. Αντίο, να είστε καλά. Είδες ότι θεωρεί βρισιά το μουσουλμάν. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Εντάξει. Αυτό είναι ωραίο πράγμα ρε φίλε. Φίλε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Με αυτόν τον λόγο για τις ησυχίες. Άμα δεν τους βάλεις δεν αξίζει τον κόπο. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιάννη, πάμε επόμενη γραμμή. Πέφτουν οι γραμμές. Ναι, όχι δεν. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι λένε τα αθηναϊκά δεδομένα. Θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε την άδεια. Μισό. Αυτό που λέω, βάζω στοίχημα γιατρός πρέπει να ήταν Αριανός, έτσι. Ναι, ρε. Γιατί. Το καταλαβαίνω από τον τρόπο που τον εξέτασε. Κάτσε να πω ένα μήνυμα που στέλνει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Ναι, ρε, καλό το έτερο, ρε, καθαρό, ρε, εντάξει, ρε. Ο παδός του Ηρακλή με έκανε την εξέταση. Α, Ηρακλειδέας ήταν, καλά σε έκανε. Ηρακλειδέας, γιατρός Ηρακλειδέας, γυναίκα να πούμε. Καλά σε έκανε. Η κυρία Ελένη, από την Ξηροκρίνη να πούμε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους, έτσι. Έλα. Αυτή τη στιγμή βάσει ΚΑΠ, μια ομάδα για να παίξει στη Football League που θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα. Για άκου. Πρέπει να έχει πάρει το πιστοποιητικό διαγραφής από την παλιά ΠΑΕ. Ορίστε. Από το γεννή. Ναι. Αυτό για να γίνει. Τι θέλει. Θα πρέπει να γίνει ο πλησιριασμός του Ρησίου. Να εκποιηθεί, να πάρθουν τα χρήματα, να πληρωθούν ΕΙΚΑ δημόσιο τα υπόλοιπα, να γίνει καθάριση, να γίνει διαγραφή παλιάς ΠΑΕ και να πάρεις το πιστοποιητικό από το γεννή για να συμμετέχεις. Εννοείται ότι οποιαδήποτε. Θοδωρή, για μισό λεπτό θα. Κράτα μισό λεπτό αναπρόεδρε, πάμε λίγο στην ένα διάλειμμα. Έλα πέγω απέντε. Λέγε φίλε. Λοιπόν, πρέπει να πάρει το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ και μετά μπορεί να παίξει ομάδα στην επαγγελματική κατηγορία. Οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενη, έτσι. Έτσι. Θα την έρθει στην ευνοϊκή μεταχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα ομάδων οι οποίες πήραν το πιστοποιητικό με αίρεση. Θες το Πανσεραϊκό, θες τη Λάρισα, ομάδες που δεν είχαν ολοκληρώσει την καθάριση προηγούμενης ΠΑΕ και παίξαν κανονικά στη Football League. Ο Πανσεραϊκός στο συγκεκριμένο σενάριο, εγώ κατά την προσωπική μου άποψη πιστεύω ότι ήταν ο πιο ωφελημένος. Γιατί δεν έκανε καθάριση. Πέρσι το έλεγα στο Ραπτόπουλο, έκανε τα στραβά μάτια και φέτος δεν διαλύεται. Σβήνα το χάρτη. Είναι το πιο 38 σενάριο. Πήρε τα φράγκα και έβγε από το χάρτη. Ναι, ωραία, μια χαρά. Έκανε ωραία αποτελέσματα το Πανσεραϊκό. Το θέμα έχει έτσι. 20 Ιουλίου λένε ότι είναι πλησιριασμός του Ρησίου, αλλά ποιο δεν είναι το θέμα, ότι αλοχεύει ο κίνδυνος να μην πωληθεί με τον πρώτο πλησιριασμό. Δηλαδή τώρα φαντάσου. Εγώ σε ρωτάω το άλλο, ρε. Ναι. Θα έρθω εγώ να παίξω στον Άρη, να κάνω προετοιμασία, να κάνω συμβόλαιο και να μην ξέρω αν θα είμαι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας, ρε. Ρε πλάκα κάνεις, 20 Ιουλίου και 9 Αυγούστου, ρε. Αυτό είναι θέμα, ρε. Εγώ άμα ήμουν στη θέση σου. Το κύπελλο πότε ξεκινάει, Θοδωρή? Δεν ξέρω. Εγώ άμα ήμουν στη θέση του Ραδόπουλου σαν ποδοσφαιριστής, θα προτιμούσα την Ελευσίνα ή τα Χανιά, πιστεύω. Ελευσίνα με τα κόρνερ, ρε φίλε, πλάκα κάνει. Γιατί. Τρελό. Σώθηκε η Ελευσίνα, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία τώρα, πλάκα κάνει. Γιατί τα Χανιά πίσω πάνω, νομίζει. Λοιπόν, είσαι ωραία που είναι. Λοιπόν, για το θέμα τη ημέρα. Ναι. Εγώ άκουγα σε ραδιόφωνα επί 2 χρόνια. Ναι. Δεν θέλουμε σουλάτσα πολιτικά, αντίδε ο Καφτατζόγλιο, δεν θέλουμε τίποτα. Ναι. Τώρα λένε κύριε Κοντονή, κάντε αυτό που πρέπει. Ναι. Ποκολόκο Τζερβίνη, ποιοι είστε εσείς να έρθετε στο Καφτατζόγλιο και το Μετρόπολης, ξέρω εγώ να πούμε. Ναι. Κύριε Ανδρώνη, στηρίξε τον Ηρακλή. Ναι.
Πέρυσι ανέβηκε ο Ηρακλής, ναι. Όπως ανέβηκε. Ναι. Φέτος πήγε να κάνει την πορεία που κάνει. Τι δουλειά κάνει ο Παπαθανασάκης, δεν ξέρουμε. Εναντίον του Ολυμπιακού λέγανε είναι αυτοί. Αλλά όταν ανεβαίνει κατηγορία, καλά ήταν. Ναι. Τι έγινε τώρα, ρε παιδιά, βγαίνετε στους δρόμους. Βγαίνουν. Δεν βγήκαν και πάρα πολύ. Και αυτοί που βγήκαν, ναι, ρε φίλε, αλλά αυτοί που βγήκαν ηγούνται τις προσπάθειες της ομάδας. Ναι, ηγούνται δεν είναι αποδεκτοί από το σύνολο των κόσμων της ομάδας, ο κόσμος απέχει. Μόνοι τους έχουν μείνει. Και εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτοί λέγανε ότι είναι ο μεγάλο επενδυτής που επενδύει, κάνει ράνι και τώρα το βγάλε ξαφνικά διαχειριστή. Δηλαδή το δύσκολο ποιο είναι, να βρεις διαχειριστή ή επενδυτή, για να καταλάβω δηλαδή. Το διαχειριστή είναι έξυπνο, γιατί σου λέει διαχειριστές μπορεί να γίνουμε κι εμείς. Έτσι, μπράβο. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Σούπερ 3, αυτόνομη σειρά 10. Εμείς το, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Έτσι είναι αυτός. Μάλιστα. Ναι. Δίνουν δικαιώματα, τι ακάνε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ας ήταν ένας καλός παράγοντας ο Παπαθανασάκης να μην ανακατευόταν. Πάντα οι παράγοντες δίνουν το δικαίωμα στον κάθε οπαδό να σκέφτεται ό,τι μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος. Αφού είναι άχρηστοι οι παράγοντες των ομάδων, σου λέει γιατί όχι και εγώ. Αν ερχόταν ένας Πανόπουλος, θα ήταν αποδείκτος από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ερωτηματικό. Που είναι παραχοντάρα. Αν ερχόταν ένας Πανόπουλος. Το γιατί δεν ήρθε ένας Πανόπουλος ή ένας Πανός. Σε μια ομάδα Μαρτωλή. Ή σε, ένας, ναι, σε μια ομάδα σαν τη δικιά μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Προσπαθούμε. Δηλαδή, Κώστα, τώρα ο Αριανός από την Αθήνα είναι γνώστης, πιστεύεις? Ασχολείται με το ρεπορτάζ στο Παρασκηνιακό, πάρα πολύ. Κώστα, είπα, Κώστα. Ναι, ασχολείται. Α, με το ρεπορτάζ. Το ξέρει καλύτερα. Ναι. Ασχολείται, είναι μέσα στη Βρωμιά κάτω. Ξέρει, ναι. Και γύρισε και είπε ότι ο ΚΑΠ λέει ότι πρέπει να κάνεις πρώτα τον πληστηριασμό, να διαγραφείς αυτό γεμί και μετά, ξέρω εγώ. Ο ΚΑΠ δεν λέει τίποτα, είναι κανονισμός αγώνων ποδοσφαίρου. Ο ΚΑΠ είναι της ΕΠΟ. Ναι, δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Εδώ πέρα μας είπε ότι ο ΚΑΠ το λέει. Εντάξει, ρίμου του λόγου, έγινε ένα λάθος. Αυτό είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. 1 Ιουλίου. Ναι. Υπουργείου και Ανάπτυξης. 1 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό είναι μία παράγραφος που θα την κάνει η ΕΕΑ, η οποία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, δεν το γνωρίζετε αυτό. Καταργήθηκε. Λοιπόν, ποιος θα πάρει την καινούργια μέλη, θα την κάνει με καινούργια μέλη ο Κοντονής. Ωραία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ισχύουν αυτά που ισχύαν αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο αθλητικός νόμος θα περιγράφει. Αυτά που ισχύουν μέχρι πέρυσι. Δηλαδή, πας, κάνεις καινούργια αφημί, σου δίνει το γεμί, το καινούργιο σου αφημί και τρέχει παράλληλα η εκαθάριση. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Ό,τι ισχύει σε Λάρισα και Παστρεκό δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Τώρα, αυτό που είπε ο φίλος από την... Δεν μου λες. Από την Αθήνα, ναι. Δεν ισχύει. Δεν μου λες, άμα γίνει αυτό, ναι. Και δεν ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Δεν μπορεί να μην ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει καμία ΠΑΕ που δεν έχει ολοκληρώσει καθάριση. Υπάρχει η Λάρισα. Η Λάρισα πώς. Την ολοκληρώσε. Η Λάρισα, πρόσεξε. Η Λάρισα είναι στα τελειώματα της εκαθάρισης. Υπάγεται στον νόμο τον περσινό, ενώ έχει πάρει η αφημή, προχωράει και την εκαθάρισή της. Ναι, αλλά είναι διπλογεγραμμένη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διπλή εγγραφή. Πρόσεξε να δεις. Ο νόμος λέει 30 μήνες. Πότε έκανε έναρξη καθάρισης? Ο νόμος λέει 30 μήνες. Πότε έκανε έναρξη καθάρισης? 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια, αυτό είναι το χρονικό περιθώριο. Χρόνια. Δηλαδή μπορεί μέχρι το 17 τον Ιούνιο. Εκεί είναι το project Λάρισα δηλαδή. Και Παστρεκός... Έτσι λέει ο νόμος, 30 μήνες. Δεν τον έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω το χρονικό περιθώριο. Άκη την έχει ολοκληρώσει πάντως. Όπως ήταν παλιά στην τέταρτη εθνική, σε 30 μήνες έπρεπε να καθίσεις στη δέλτα εθνική τότε για να ανεβείς και να πας επαγγελματική, όπως ήταν κάνει Καλαμαριά, θυμάστε. Ήτανε... Ναι, αλλά εκεί η καθάριση έδινες, δεν έδινες λεφτά, τελείωνε. Διαγραφή υπήρχε. Ναι. Η παραμονή ήταν μια μορφή καθάριση από μόνη της. Πήγε στο τέτοιο, στο καινούργιο αφημί, εκείνο το 30 μήνο. Μακάρι να είναι έτσι και θεωρώ λογικό. Όχι, δεν είναι μακάρι να είναι έτσι. Έτσι λέει ο νόμος, ρε παιδιά. Δεν τον έχω δει τον αθλητικό νόμο. Δεν υπάρχει να μακάρι να είναι έτσι. Και εγώ επειδή ακούω
ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθηνών, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αριανός φαντάζομαι. Αριανός είσαι. Παλιός αμαρτωλός. Γιατί είναι ένα αμαρτωλός άνθρωπος. Εγώ πάντα αμαρτωλός θα είμαι, φίλε, και ποτέ δεν ευελπιστώ ότι θα πάω στον παράδεισο, να ξέρεις. Ας αυτό το κομμάτι. Αυτά εδώ είναι για ορισμένους άλλους. Εγώ, εντάξει, το καζανάκι μου στη γωνία, να πούμε, το έχω ρεζερβέ από τώρα. Λοιπόν. Ωραία, θα παίξει ομάδα Β' Εθνική. Ορίστε. Θα παίξει ομάδα Β' Εθνική, το ξέρουμε όλοι αυτό. Τι προσδοκείς από την ομάδα είναι το θέμα. Και εγώ συμμερίζομαι την αισιοδοξία σου. Θα σου πω λίγο κάτι, φίλε, δεν ξέρω το όνομά σου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εγώ τι προσδοκώ. Εγώ μέχρι φέτος και πέρυσι πήγα σε ένα μάτς και μάλιστα με τράβηξε ο γιος μου για να πάω στο γήπεδο. Άρα έχεις και ποδοσφαιρικές απαιτήσεις. Γιατί ήμουνα της άποψης ότι η ομάδα δεν έπρεπε να πέσει στη Γάμα Εθνική, έπρεπε να παλέψει στη Β'. Με τα χρέη. Και διάφορους, με τα χρέη. Με τους ΚΑΠΑ 20. Και αν έπεφτε, να έπεφτε αγωνιστικά. Αν έπεφτε αγωνιστικά, δεν θα είχε αυτά τα προβλήματα που έχει τώρα. Το γνωρίζετε αυτό. Θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν ήταν όρημη η κατάσταση να αποφασιστεί και ωφελεί η συμμετοχή στη Γάμα. Υπάρχει κενό νόμου που άμα χρωστάς. Και πέσεις. Αλλά πέσεις αγωνιστικά, δεν παίξεις εκεί ωφελώς. Δεν είχαμε καλή ομάδα, το βγάλαμε τους 30 αγώνες. Περίπτωση Ολυμπιακού Βόλου και Εργοτέλη περιγράφεις τώρα. Ναι, αυτοί όμως δεν πέσανε. Αυτοί πέσαν μόνοι τους. Αυτό ήθελε και ο Σκόρδας. Αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα. Συμμετείχανε φέτος και αποσύρθηκαν. Και πέσανε έτσι. Έλεγα να βγάλω το πρωτάθλημα κανονικά, να αγωνιστώ κανονικά. Ας το τέλος. Να ολοκληρώσει. Να το ολοκλήρωνα. Ό,τι έγινε με την Παναχαϊκή. Αγόρι μου, ό,τι έγινε με την Παναχαϊκή. Ακριβώς αυτό. Υπάρχει κενό νόμο εδώ πέρα. Ο νόμος λέει ότι αυτοί που πέφτουν οικειοθελώς τιμωρούνται. Όταν πέφτεις αγωνιστικά όμως, έτσι, υπάρχει κενό νόμο εκεί πάνω στα ληξιπρόθεσμα χρέη σου. Δεν μπορεί να σε βάλει στο ίδιο τσουβάλι με αυτούς που πέσαν οικειοθελώς για να σβήσουν τα χρέη. Δεν αναβιώνει η παλιά ΠΑΕ. Ό,τι και να γίνει. Κατάλαβες. Υπάρχει κενό νόμο, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορούν να κάνουν ένα, ξέρω εγώ, ένα... Μάλιστα. Άρα θεωρείς λάθος τακτική αυτό που έγινε πέρσι. Από εκεί πέρα αυτό που λέει ο τέτοιος, θα χάσουν τα λεφτά τους και ποιος... Πρώτα τα λεφτά πηγαίνουν στο καινούριο αφημί. Δεν πάνε το 1-200, δεν πάει στο παλιό. Αυτό είναι αυτονόητο. Και να τα χάσει ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης. Έτσι. Πηγαίνουν στο καινούριο αφημί. Χαζός είναι να τα βάλεις στο παλιό. Δεν νομίζω. Εσύ έχεις το παλιό. Το παλιό δεν υπάρχει. Έπειτα, ποιος δεν θα θέλει να έρθει όταν έχει τη φερεγγιότητα της φετινής χρονιάς και πάρει τα λεφτά του και ξέρει ότι θα τα πάρει τα λεφτά του σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν πέσει. Αν πούμε αυτό, που δεν νομίζω. Οπότε τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Μάλιστα. Κώστα, κοιτάξτε να δεις. Τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Τα πράγματα πρέπει να κυλήσουν φυσιολογικά βάσει νόμου. Να τηρηθεί ο νόμος. Αυτό λέμε. Άρα είσαι αισιόδοξος. Εδώ βγήκε το ΓΕΜΗ. Βγήκε το ΓΕΜΗ, το Υπουργείο Κοινωνικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης ενάντια σε αυτά που είπε η κυρία Μπαρούφα. Η κυρία, πώς τη λένε, αυτή είναι εδώ. Γιατί μόνο αυτή το λέει. Μάλιστα. Θα δούμε. Εντάξει. Και μία γυναίκα η οποία είναι γυναίκα των άκρων, έτσι την κρίνω εγώ. Έτσι. Και αυτά λεγόμενα τις εκπομπές που κάνει, ας πούμε, κάποιον άλλον εκεί σε εσάς. Ναι. Είναι της άκρα των άκρων. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι. Τέλος. Το είπαμε. Πάει. Δεν έχουν πει για τίποτα. Πάει. Επόμενη γραμμή. Εντάξει. Να δούμε. Εσύ λέει, γιατρέ, αισιόδοξος. Εγώ είσαι δεξιό ότι ο Άρης θα παίξει κανονικά στη Β' Εθνική και θα πρωταγωνιστήσει. Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξο. Επόμενη γραμμή είναι. Καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Πρώτη φορά που έρνω, ναι, για ένα μόνο τρόπο. Ναι. Γιατί είπατε το χωριό μου στην εκπομπή. Το χωριό ποιο είναι, οι προσκυνητές, το Χατζηλάρι. Ναι, ναι, Χατζηλιώτης. Μπράβο. Μακάρι να πάει καλά. Πρώτα πάω και μετά Χατζηλαριώτης. Το χαλάς τώρα, δεν πειράζει. Και... Να πω και κάτι που το σκέφτηκα τώρα. Μετά το συλλαλητήριο του Ηρακλή, έχουμε μαζευτεί περισσότεροι Χατζηλαριώτες παρά Ηρακλήδη στην εκπομπή. Εντάξει. Πάντως, ένα μήνυμα λέει και μουσουλμάνα γινόμουν εγώ για 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι μουσουλμάνος λέει. Ο άλλος λέει,
Κάτσε να δεις. Για Σακόφ τώρα. Εγώ λέω, αν και χριστιανός, θα το πάρω το εκατομμύριο, λέει, από τον μουσουλμάνο και μετά θα πάω να εξομολογηθώ για να μηδενίσω την αμαρτία. Του δίνει λοιπόν η θρησκεία του την ευκαιρία να πάρει τα φράγκα, να κρατήσει τα φράγκα, να μετανοήσει, αλλά να κρατήσει τα φράγκα. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, όπως ο Παπαγεωργόπουλος μπορεί να πει στον Θεό τώρα να κάνουμε αυτό και να πει ότι Θεέ μου, μετανοώ, κρατάει τα λεφτά, παίρνει και την άφεση αμαρτιών, αλλά τα φράγκα τα παίρνει. Ωραία θρησκεία έχουμε, μ' αρέσει. Είναι ευέλικτη. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή, ωραίο. Καλό δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος του ΠΑΟΚ ασχολείται με τα γραφικούς στόχους. Δεν έχουμε άποψη για παίκτες που ναι. Στο Ουκρανικό πρωτάθλημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσε μας, πόσο να τους έχουμε. Νωρίς είναι ακόμα. Κάτσε. Το κουλούρι θα σε φέρουν. Περίμενε, σιγά σιγά. Ένα-ένα τα πράγματα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φιλέ. Εγώ είμαι από ένα χωριό ναι. Που ζουν πολλά χρόνια. Μια γευαίη ευαισθησία την υγεία σου, έλα να καθίσεις εδώ. Ποιο είναι αυτό το χωριό? Της μακροζωίας. Πάνω από 90 χρόνια πεθαίνουν. Στην Κρήτη είναι. Ναι. Πού είναι, στην Ικαρία? Όχι, εδώ στη Μακεδονία. Ποιο είναι? Δεν στο λέω το χωριό, θα σου πω άλλη φορά. Γιατί ρε, ντροπή είναι. Τι. Όχι, δεν είναι ντροπή, αλλά θα μου λένε οι φίλοι αύριο να πούμε τι καθησκήπες. Τέλος πάντων. Καλά ρε φίλε, δεν είπαμε ότι. Καλά είναι αυτό. Οι γυναίκες, ξέρω εγώ, κάνουν ανομαλίες. Υπάρχει μακροζωία. Μακροζωία, καλό πράγμα είπες. Δεν είπες τίποτα. Ναι. Ναι. Κώστα. Ναι. Είμαι κομμουνιστής και Ηρακλής. Κομμουνιστής όμως, όχι αριστερός, γιατί κυβέρνηση αριστερά. Μην με μπερδεύεις, φίλε. Αριστερή και. Κάτσε, ο Τσίπρας τι είναι δηλαδή. Αριστερός. Πιο δεξιός από τον δεξιό. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Δηλαδή, για... αντιπολίτευση είστε αριστεροί, άθεοι, ιδεολόγοι, αλλά μετά όταν πάρετε την εξουσία μεταλλάσσεστε να πούμε. Άκουνα, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι όχι. Εγώ είμαι ογδοντάρης, Κώστα. Μάλιστα. Εγώ είμαι ογδοντάρης, έζησα κατοχές, έζησα... Εμφύλιο. Εμφύλιο, τα έχω ζήσει όλα. Ο Τσίπρας δεν εκπροσωπεί την αριστερά. Δεν εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας την αριστερά. Ποια αριστερά? Την αριστερά! Αριστερά δεν είναι! Αυτή είναι η αριστερά! Άλλο κομμουνισμός, ναι. Και άλλο αριστερό. Τι είναι ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι κομμουνιστής? Όχι! Πώς όχι! Γιατί είναι όχι! Πώς δεν είναι! Είναι αναθεωρητής. Είναι αναθεωρητής. Αναθεωρητής είναι! Ρεβιζιονιστής. Ρεβιζιονιστής είναι! Τι σκατά είναι! Τι είναι, ρε φίλε! Είναι πιο δεξιός από τη δεξιά. Εφόσον. Ας μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Έτσι είναι, Κώστα. Έπειτα, ένα άλλο θα σου πω. Μη με κλείσεις. Γιατί να σε κλείσω, ρε. Έχουν πονέσει τα αυτιά μου να ακούω τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Κάποτε που παίρνουν πονέσαν τα μάτια σου εσέναν, να βλέπεις τον ΠΑΟΚ να παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς το έλεγες εσύ. Ναι. Ναι. Και εμένα πονέσαν τα αυτιά μου. Ξέρεις πόση ώρα περιμένω. Μην τους αφήνεις τόσο πολύ να μιλάνε, ρε παιδί μου. Έλα, οι Αριανοί τώρα τι να πούνε, μπάλα, άμπαλ είναι. Με τον μπάσκετ ξημεροβραδιάζονται, με τα δικηγορικά, τα οπαδικά, δεν είναι ιδιαίτεροι οπαδοί. Μύρλα, όλα θετικά είναι, μετά είναι, βγαίνουν στον δρόμο, φωνάζουν. Εγώ δεν είμαι φύλαθος. Εγώ είμαι Τσακανιά. Ο Τσακανιάς ήταν τα παιδιά του Κουσουλάκη. Είμαι επί Ζαχαριάδη, είμαι επί... Ποιος Ζαχαριάδη? Λόλου Χασικίδης, Στάση Χασικίδης, ναι. Μπερεδί, Μαλιάρο. Παλιός είμαι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εγώ δεν είμαι. Που το θυμίζεις? Τι να κάτσω να κάνω ιστορίες τώρα? Δύο πράγματα εκεί πέρα, τι λέω για τη δουλειά. Τον Περεδίμα. Ναι. Περεδίμας, Λιάρος, Τσακάλης, από το Λαγκαδά, Τσακάλης. Αυτοί περπατούσανε ρε τότε εκείνο το ποδόσφαιρο. Δεν τρέχανε. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές. Και προποτζίδικος τότε και πέθανε τις φράλες για την κηδεία του. Ποιος πέθανε? Ο Τσακάλης. Ηρακλειδέας, έπαιζε χαφ, ένα ψηλό παιδί, πηδούσε έτσι και γέμιζε ο τόπος πλάτες. Κατάλαβα. Δεκαετία. Ναι, φιλαράκια ήμασταν καλά. Ποιο είναι το χωριό σου? Κοντά στο Λαγκαδά, αφού σου λέει. Να βγαίνεις το πρωί έξω και να αναπνέεις καθαρόν αέρα, ούτε κουνούπια ούτε τίποτα. Γιατί εδώ παρακάτω είπα ότι έχει κουνούπια. Δεν έχει κουνούπια πολλά, ρε Κωστά. Μάλιστα. Εδώ φυσάει αβαρδάρης. Φυσάει ένα βραδάκι ωραίο, ροδοξερό. Αβαρδάρης, ναι. Ναι. Αρχίζει να πάρεις ένα σπιτάκι εδώ, έχει φτηνά σπιτάκια. Και αυτοκίνητο δεν έχει, 28 χιλιόμετρα από εδώ, 27 πόσο είναι. Πόσο πάει το τετραγωνικό έχει? Να αγοράσεις. Να τι, να νοικιάζεις.
Καλά, άμα είναι να αγοράζεις, θα ρωτήσω και θα σου πω. Μάλιστα. Άμα να ζήσω πολλά χρόνια, αλλά εγώ όμως για... Έχει κάτι καλά, καλά σπίτια. Μόνο για ύπνο θα πηγαίνω, κύριε φίλε. Θα βέβαια, το... πολύ ωραία. Σου λέω, ζουν πολλά χρόνια. Πίνουν και τσίπουρο πολύ εδώ, ε. Ναι, καλή μόνο, γιατί όχι. Τσίπουρο. Ναι, μάλιστα. Σας κράτησα πολύ το τέτοιο, ε. Όχι, όχι. Έχω πολλά να πω, αλλά άλλη φορά, άντε. Άλλη φορά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είσαι 80, έχεις ακόμα πολύ μέλλον. Σωστός, έγινε. Ωραίος. Αφού οι άλλοι ζουν 100, βέβαια. Έχει ακόμα 6.000 ένσημα. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε, γεια. Καλώς τον. Μιλάτε η δεξιά και αριστερά ότι αυτό το σωματόπι του 30 του μηνός του Ιούλη ξεκινάει που πούμε του ναι φίλε, και χαίρεται πολύ ο κόσμος. Είναι ευχαριστημένος, πανηγύρισε στο Λευκοπύργο, ναι. Να σε πω κάτι φίλε μου. Από τη μέρα που πάει να αναφέρει πούμε ένα καράβι με λάθος μετανάστες στην Τούμπα. Ναι. Θα είναι, μια, το, μια, θα είναι πάλι το ίδιο το έργο θα παιχτεί το έργο. Δηλαδή μια από τα ίδια. Υπάρχει ένας που παραστάει τον προπονητή που δεν είναι προπονητής, ο αδελφός του είναι, έχει γραφεί ο Μανανταρέου στην Αθήνα. Ναι. Και όσον και ο Πρεϊβότης που είναι πρώην διαιτητής του περαπετάσματος της Χαφτάρ, ναι. Έχει και δύο παίκτες, δύο τσαπάκια από το... Τσαπάκια θα είναι. Σαπάκια. Όπως παραμονικά. Τσαπάκια είναι, φίλε μου. Και το παρουσιάζουν εδώ οι εφημερίδες της πόλης μας ότι είναι πούμε, συμμετρίες και πολλά άλλα. Μάλιστα. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι να πούμε κάτι, φίλε μου. Σε κάποιες έτσι την έχει βγάλει, να πούμε, φίλε μου, γλυκέ, με το Παναγιώτο το 1-1 ήταν το παιχνίδι τόλος πάντων. Ωραίο, ανοιχτό, ωραίο παιχνίδι. Για εσάς είναι. Ναι. Το παιχνίδι αυτό που το έχει κάνει ένας άνθρωπος που είναι πρώην πρόεδρος, και τώρα ήταν γενικός γραμματέας και πρώην πρόεδρος στην ΟΕΠΑ και της ΦΥΦΑ. Λέγεται Θοδωρίδης. Α, μάλιστα. Ναι. Θα σε πάω λίγο πριν από 1,5 χρόνο πίσω, λιγάκι. Όταν έγινε η εκλογή στην Αλεξανδρούπολη, για πάνω στην Αλεξανδρούπολη, με πρόεδρο του Βασίλη Κακάτση. Ο Μπίλη. Ο Μπίλη. Ναι. Πίσω της Πουρτής ήταν αυτός ο γιος του Θοδωρίδης. Τότε πιτυρικάς ήταν 25-26 χρόνο, αν δεν 30. Ήταν πούμε σαν σύμβουλος τότε στην ΕΠΟ. Σιγά σιγά πούμε ο πατέρας του, ο Σάββατος Δωρίδης, είχε πούμε πάει καλή γνώση με το Σωκάτη Κόκαλη. Το τότε ήταν να αναλάβει τον Ολυμπιακό, ο Κόκαλης τον Ολυμπιακό, τον πήρε το γιο του, τον έχει βάλει τον Δόκο στη Τσίπα και στην ΕΦΑ, σαν μέλος. Εδώ πούμε αυτός ο κύριος που είναι ο Ιταλός και ο Γάλλος του Πλατινί, εγώ ήταν στην Ελλάδα κάθε 15 μέρες. Το λέω εγώ αυτό κολλάει για τον Μπάκολα, φίλε μου. Όταν ήταν πριν στην Ελλάδα αυτός ο κύριος Πλατινί, στη Βίλα του Κόκαλη, μαζί τον αυτόν τον κύριο Ιταλό, είχε ο γιος του, να πούμε, το γιος του Σάββατο Θοδωρίδη, ο Θοδωρίδης. Εντάξει ρε Νίκο, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Όχι, δεν συμβαίνουν. Κοιτάξτε πω κάτι. Αναγνωρίζει ο κόσμος. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι απλά. Ότι αυτός ο Μάρτιος θα αιμορραγεί. Πάλι. Δεν θα αιμορραγεί. Ναι. Έτσι θα μου έλεγε. Αλλά το θέμα είναι το ένα. Υπάρχει που είναι μια, όπως έκανε ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ήταν σωστή το, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, να ξέρει πολύ καλά. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού ήταν σωστή. Ήταν δύο πράγματα η ανακοίνωση. Άσχετα που βγήκε που με κάποιο το μάχη του Κακάτσης και κάτι την ανακοίνωση, πώς ποιητή ανακοίνωση. Μάλιστα. Έτσι. Απλά ο κόσμος θα το έχω το παράδειγμα. Κουτρόχορτο τρώει. Ναι. Θα σου πω κάτι και κλείνω, λιγάκι. Ναι, ναι, Νίκο. Ναι, εδώ πέρα απλά είναι ότι ο Παπαδαλαφάκης ως κύριος, που ναι. Δεν υπάρχει κύριος. Ναι. Ήταν, πούμε, ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε στην εταιρεία Ινδρακόμ. Στην εταιρεία Ινδρακόμ. Τον έχει βάλει τον Δόκο, ο Κόκας τον έχει βάλει στον Δόκο του Παέου Ρακλή. Να γνωρίζουμε πολύ καλά την αλήθεια. Εγώ ξέρω πάντως, Νίκο, ξέρω πάντως, Νίκο, ότι ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με Θωμά Μητρόπουλο. Και καλά θα κάνει, λέει ο γιατρός. Και εγώ το ίδιο λέω. Έτσι, γιατρέ. Συμφωνώ. Και με μπαίνω συμβουλάτορα. Άντε να πάρουμε. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Και πολύ καλά κάνει. Μην με πείτε για εξυγιαστές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη. Τι κάνει? Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, και εγώ τηλεφωνώ από ένα χωριό, από το Οντάριο, στον Καναδά. Καναδά. Στράτφορντ. Ναι. Ναι, Καναδά. Τρία πραγματάκια. Ένα είναι, έχω και εγώ φέρα, ένα είναι για το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω ότι μετά τον τελικό που είδα ο Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο, ξενέρωσα, έτσι, και έχω καταλάβει τώρα ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πέσει πολύ η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, εντάξει, καλή η τακτική, ωραία, αλλά μπαλίτσα δεν βλέπουμε, ρε μάγκες. Δηλαδή, άμα δεν αλλάξουν οι κανονισμοί, μπάλα δεν θα δεις. Ναι, και πιστεύω ότι αυτή η καταστροφή την έφερε ο Ρεχάγκερ, ο δικός μας. Δηλαδή, από το 2004 και μετά, οι ομάδες, πολλές ομάδες και πολλοί προπονητές, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, είδαν ότι δεν χρειάζεται να έχεις τρομερό ρόστερ. Οι προπονητές καλά κάνανε, οι ειδικοί του ποδοσφαίρου πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξουν τους κανόνες. Πρέπει να αλλάξουν τους κανόνες. Έχουμε 20 θέματα που αλλαγής κανόνων. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν φαίνεται, δεν βλέπετε. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Αυτή δεν είναι άποψη. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει είτε να μεγαλώσουμε το γήπεδο. Ωραία, να γίνει πιο μεγάλο. Δύσκολο αυτό. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δύσκολο. Κάτι με τα offside να το κάνουν πιο. Δεν το έχω τώρα. Τώρα με ρωτάς κάτι, με έπιασε τώρα αδιάβαστο τώρα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Έχω μόνο αυτό είχα στο κεφάλι. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις πιο θεαματικό. Γεια χαρά. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις πιο θεαματικό. Γιατρέ, συμφωνείς? Κοίταξε, αν η γραμμή του offside έρθει πιο κοντά, δεν θα ανεβαίνουν τετράδα της άμυνας τόσο ψηλά. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Οπότε θα υπάρχει χρόνο στο κέντρο. Δίκολο. Για περισσότερο παιχνίδι. Το δίκολο δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει. Δίκολο, όπως και να έχει το ζήτημα. Και από το δίκολο απαγορεύεται απ' έξω από εκεί να στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Η επιστροφή στον τερματοφύλακα να είναι μπέναλτι, πόνους, φάουλ, 20 μέτρα ξανά την περιοχή ή κάτι. Απαγορεύεται να γυρίσει την μπάλα υποπίεση στον τερματοφύλακα. Αυτομάτως θα υπάρχει λάκτισμα. Εντάξει, αυτό. Τι αυτό? Λάκτισμα. Τιμωρία. Θα φέρει πολλούς παίκτες πολύ ψηλά να πιέζουν. Λοιπόν, για να έχουμε αντεπιθέσεις, ευνηδιασμούς. Χάρη την μπάλα, μπαμ. Θα πρέπει οι αμυντικοί να έχουν παραπάνω. Θα αλλάξουν ικανότητα... τα δεδομένα. Να τα βρούνε. Εγώ δεν πληρώνομαι για να φέρω τις ανακατατάξεις. Εγώ πληρώνομαι για άλλα πράγματα. Αν θέλουν μπορούμε να συζητήσουμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έγινε η δίκη του παιδεραστή του Περιστερίου και ορθά καταδικάστηκε και λίγο έφαγε. Πόσα έφαγε, δηλαδή? 26 χρόνια, ένα χρόνο προφυλακισμό, 25 σε 7,5 χρόνια θα βγει από τη φυλακή αν εργάζεται κιόλα. Έτσι λέει η ελληνική νόμη. Ερωτώ εγώ όμως. Ναι. Οι άντρες οι παιδόφιλοι βγαίνουν κατευθείαν τα πρόσωπά τους, δικάζονται, καταδικάζονται. Τρεις περιπτώσεις γυναικών δεν είδαμε ακόμα τα πρόσωπά τους. Η πρώτη περίπτωση. Αθηναία, ναι, που αποπλάνησε 14χρονο, από τη Ρόδο πήγε, το βρήκε και έκανε σεξ. Δεν βγήκε εδώ και πόσους μήνες το πρόσωπό της, όσο οφείλουν από τον νόμο 6 μήνες να τον δείχνουν να τη δείχνουν στα κανάλια, σε εφημερίδες, σε περιοδικά κτλ. Επί ένα εξάμηνο. Δεύτερη περίπτωση. Παιδόφιλα από την Κηφισιά. Γυναίκα. Ναι. Ναι. Η οποία έβλεπε και διακινούσε σκληρό πορνογραφικό περιεχόμενο και σε φίλες της. Τρίτη περίπτωση. 14 του μήνα συνελήφθη γυναίκα από την Πάτρα, η οποία βίαζε το 8χρονο αντσιάκι της, της αδερφής το παιδί, και ακόμα δεν είδαμε το πρόσωπό της. Συγγνώμη. Έχεις δίκιο σε όλα αυτά. Υπάρχει μια διαφορά πάνω στο σεξ. Ερωτώ τους κυρίους δικαστές. Α, στους δικαστές. Για ποιο λόγο αυτά τα πρόσωπα των γυναικών δεν ξεφτιλίζονται? Πολύ καλό ερώτημα πρώτον. Δεύτερον όμως, αυτός που βιάζει είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρσενικός, έτσι δεν είναι? Όχι απαραίτητα. Κάτσε. Εγώ κάνω διαπιστώσεις και δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι τυχαία. Τρεις περιπτώσεις γυναικών και δεν έχουν εξευτελιστεί στις τηλεοράσεις και δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Μισό λεπτό. Ενώ οι άντρες κατευθείαν την άλλη ημέρα στη τηλεοράση. Και πολύ σωστά. Μη μας πρίζεις, ρε φίλε, το είπαμε. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Ο δικαστής δηλαδή τις αθώωσε αυτές? Εγώ έκανα διαπιστώσεις. Πώς είναι δυνατόν οι γυναίκες να μην τις έχουμε δει, τις παιδόφιλες που διαπράξαν ακριβώς τα ίδια αδικήματα, αυτά τα πέσια αδικήματα, να μην έχουν φανεί τα πρόσωπά τους και εξευτελιστεί το ίδιο. Ερώτηση. Και δικαστεί και καταδικαστεί. Ερώτηση. Εγώ αυτό λέω. Ερώτηση.
Ναι. Μάθε να ακούς κιόλας. Ακούω. Ναι, μάθε να ακούς, μόνο να μιλάς, ναι. Άκου κιόλας. Αυτές οι γυναίκες δεν καταδικάστηκαν. Ούτε τα πρόσωπά τους όπως όσο φύλανε να δημοσιοποιήσουν οι εισαγγελείς δεν είδαμε ακόμα. Ρε Χριστιανέ. Ρε Χριστιανέ, άλλο σε λέω. Αν καταδικάστηκαν, δεν με νοιάζουν τα πρόσωπα εμένα. Καταδικάστηκαν. Ακόμα δεν ξέρουμε καν τι έγιναν σε λέω υποθέσεις. Η μία είναι και πιο πρόσφατη. Δηλαδή στο εξωτερικό ή γενικότερα, μια γυναίκα όταν κάνει το ανάλογο δεν καταδικάζεται. Βεβαίως, όπως μια συγκεκριμένη η οποία έκανε σεξ με ένα 13χρονο μαθητή της, διέφυγε, πήγε, παραδόθηκε στην αστυνομία και δημοσιοποιήθηκε και το πρόσωπό της. Στην Ελλάδα. Δεν είναι καταδικάστηκε. Α, στην Ελλάδα δεν λες ότι τώρα δεν. Στην Ελλάδα λέω τρεις περιπτώσεις γυναικών, τις είπα, δεν. Βίδαμε τα πρόσωπά τους και δεν ξέρουμε τι απέγιναν οι υποθέσεις. Okay, ενώ στους άντρες όλοι δικάζονται και από την επόμενη μέρα ή μετά από 2-3 τα βλέπεις τα πρόσωπά τους δημοσιευμένα. Όπως πολύ σωστά επιβάλλει ο νόμος. Μάλιστα, να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ 15,5 χρονών που με όρμηξε μια 28 χρονών και την απάφτωσα, 15,5 χρονών, έπρεπε να πάει η γυναίκα να πούμε στον εισαγγελέα. Μια χαρά πέρασα, σε πληροφορώ εγώ. 15,5 χρόνια το 83 το καλοκαίρι, το θυμάμαι σαν χθες. Πάρα πολύ ωραία. Μια 27 χρονών κυρία, είχε και παιδάκι. Καλημέρα. Τι έπρεπε να την πάμε στο δικαστήριο, καλό μας έκανε. Τέλος πάντων, είναι λεπτά θέματα αυτά γιατρέ τώρα, τι να το απαντήσω εγώ. Είναι λεπτό θέμα. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε, ναι. Ραβδόπουλε εγώ. Μάλιστα. Ρε εσύ Ραβδόπουλε, θες να μας πάσεις τα νεύρα τώρα βραδιάτικα να πούμε. Εγώ φίλε δεν έχω καμιά όρεξη να σου σπάσω τα νεύρα. Αν τα δικά σου τα νεύρα σπάσανε, πες μας το λόγο που σπάσανε τα νεύρα σου. Καλά γυρνάς και λες τώρα ότι οι Αριανοί είναι άμπαλοι. Άμπαλοι είναι, ναι. Για πες μου ποιος κατέχει την μπάλα να πούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα? Σχεδόν κανένας. Σχεδόν κανένας, αλλά πιο άμπαλοι από όλους είναι οι Αριανοί. Για πες μου το σκεπτικό σου πώς το κρίνεις αυτό. Μετά τον Γκάλι, δεκαετία του 80, όσοι ασχολήθηκαν στο ποδοσφαιρικά με τον Άρη. Τώρα περίμενε, άμπαλι και το γυρνάς στο μπάσκετ, γιατί είσαι από μπάσκετ, δεν ξέρεις τι χρώμα έχει μπάλα. Εγώ το παραδέχομαι τουλάχιστον. Εσύ δεν το παραδέχεις ότι από μπάλα έχεις μεσάνυχτα. Ποιος εγώ? Μάλιστα. Αριανός δεν είσαι? Φόλα. Φόλα. Πολύ ωραίος. Για πες μου γιατί είμαστε άμπαλοι ρε φίλε. Γιατί είστε άμπαλοι. Γιατί είχατε τον Κόκε ήρωα εδώ και 5 χρόνια στο Χαριλάο. Τον Κόκε πότε, όταν στα καλά του? Στα κακά του. Άσε δε στα κακά του. Στα κακά του τον πήραμε στη Γάμα Εθνική. Ναι. Στα καλά του. Πιστεύεις ότι πέρασε ξένος σαν τον Κόκε να πούμε από το ελληνικό πρωτάθλημα? Σαν τον Κόκε. Χιλιάδες. Εκατοντάδες. Για πες με έναν. Τι να σε πω, Ντέταρη, Καρεμπέ, Ριβάλντο, Σισε, Μίκλαντ, Μίνχ. Για τη θέση του Κόκε μιλάμε τώρα. Για τη θέση του Κόκε. Είχε θέση ο Κόκε. Γιατί τι θέση είχε ο Κόκε? Ο Κόκε καθόταν στο κέντρο και κοροϊδεύε. Σέντερφορ. Έξω από την περιοχή. Ναι. Μάλιστα. Έξω από την περιοχή. Δηλαδή. Ο Κάμπορα ήταν χειρότερο από τον Κόκε. Εδώ φάγατε τον Κάμπορα, ρε, τον Μπεχταρά και. Ρε, άμπαλοι Αριανοί, φάγατε τον Κάμπορα, τον Μπεχταρά για τον Κόκε, ρε. Φάγατε προπονητή για τον Κόκε, βρε άμπαλοι, τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε τον άλλο Μαχαλά να πούμε να ξοδεύουμε 80 εκατομμύρια ευρώ να είναι το Χανούμι Γάμα Εθνική, ο Άρης Γάμα Εθνική, ο Ηρακλής Γάμα Εθνική και να παλεύουμε όταν τρώμε να βγούμε τέταρτη. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή θεωρείς το λαό του Άρη. Άμα με 80 εκατομμύρια ευρώ οι άλλοι είναι σχετικοί με την μπάλα. Και στα 5 χρόνια. Δεν είστε άμπαλοι, βρε. Είχατε τον Νάτσο Γκαρσία 4 χρόνια ανάπηρο και του δίνατε 500.000 ευρώ το χρόνο. Αμπρέου. Τον Αμπρέου. Τον Ντελόρτε. Γκρασιάν. Τον Γκρασιάν. Μιλάς για μεταγραφές. Γιατί δεν λες από του ΠΑΟΚ που έκανε 170 μεταγραφές? Γιατί του ΠΑΟΚ δεν τα είπαμε εγώ, Γκαμόρα, δεν τα είπαμε. Τους αφήσαμε ήσυχους. Εδώ γίνεται ματς. Εδώ γίνεται ματς. Δημοσιογράφοι εναντίον οπαδών. Και το μόνο όνομα που κόπηκε ήταν το δικό μας. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ άλλο. Και γιατί δεν λες ότι είναι άμπαλοι όλοι να πούμε και λες μόνο οι Αριανοί να πούμε? Εσείς έχετε το κοκαλάκι της νυχτερίδας, ξέρετε από μπάσκετ όμως. Βρε, ο μπάσκετ ξέρουμε, αφού εμείς το εφεύραμε το άθλημα. Εγώ λέω το αντίθετο. Δεν λέω το αντίθετο. Ωραία. Ναι. Εσύ λες αντίθετο, γιατί κάποια στιγμή γύρισες και είπες κρυγκάλις μωρέ να πούμε. Όχι ρε, τι λες ρε, πλάκα κάνεις. Όχι, όχι, όχι. Τι όχι ρε, δεν σου το βάλω σε κασένα να τα ακούσεις.
Όχι ρε φίλο, ποιος Γκάλης σαν παίκτης τρελός. Και να και μαζούς να μου ποιος Γκάλης μωρέ, γιατί πήρε κανένα ευρωπαϊκό Γκάλης. Α, κάνα σαν κουρατής θα το είπε, δεν το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ το είπα, αν το είπα να μου κοπεί. Παρεστίχημα. Δεν βάζω αλλά να μου κοπεί η γλώσσα αν το είπα αυτό φίλο, όχι, ντροπή μου. Παρεστίχημα. Δεν βάζω. Μπορεί, να, μπορεί καμιά παπαριά τέτοια να την είπα. Ντροπή μου αν το είπα, όχι, διάλειμμα. Διάλειμμα. Ο ποιος Γκάλης μπορεί να πήγε στο στυλ του ότι κάθεσαι και μιλάς με τον Μητρούδη, κάθεσαι και μιλάς με τον Σαουρίδη, κάθεσαι και σε βραβεύει ο Σούπερ 3, κάθεσαι και κάνεις το όνομά σου σάλα ολόκληρος παιχταράς. Αυτό μπορεί να το είπα. Να φτερδιστώ λίγο γιατί... Θα σε μελετάει ο Γκάλης. Θα με μελετάν πολύ. Καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Ου, ναι, ναι, ναι. Φυρφυρίκι, μεγάλος. Ωραίος. Ωραία. Ναι. Ραπ, περαστικά. Γιατί ρε φίλε, δεν αρρώστησα. Πήρες παράταση λένε. Έκανα μια εξέταση που πρέπει να κάνουν όλοι οι άντρες στην ηλικία μου. Πολλοί εξ αυτών δεν την κάνουν και πεθαίνουν. Αυτό είπα. Γι' αυτό και εγώ σε έδωσα συγχαρητήρα. Πήρες παράταση. Πήρα παράταση. Βέβαια. Λοιπόν, άκου τώρα. Πήγε να αγοράσει ένα σπίτι σε ένα χωριό κάποιος. Ναι. Και οι χωριανοί το εκφιάζανε το κλίμα του χωριού. Ναι. Είναι τόσο ωραίο που δεν πεθαίνει κανένας εδώ. Νέος, ναι. Εκείνη την ώρα εμφανίζεται μια κηδεία. Λέει πατριώτητα παραλές. Ναι. Αυτός πέθανε. Αλλά αυτός δεν πιάνεται. Γιατί? Γιατί δεν πιάνεται? Γιατί ήταν γιατρός. Και άμα ήταν γιατρός, πέθανε από την ανεργία γιατί δεν άρρωστε κανένα. Λοιπόν, κτηνογιατρέ, άκου τώρα για σένα έχω κάτι. Τον καλό το λόγο για τον ΠΑΟΚ τον είπε στην αρχή της εισαγωγής. Δεν πήγες να δεις το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό γιατί και δύο ήταν κολλήμπη. Τι να κάνω. Μετά πήγα το μάτς με την ΑΕΚ που ήταν το κρίσιμο. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε και το Χ και, και είχε το δυνατότητα να πάρει το Χ μέσα στην Τούμπα, δεν πίστευα τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και οι δύο ομάδες παίξανε ωραία και οι δύο μπορούσαν να κερδίσουν. Απλά είχαν δυνάμεις, είχαν φρεσκάδα. Δεν μπήκανε τα γκολ. Ήταν παιχνίδι έντονο. Όχι, ήταν είχε ένταση. Βέβαια είχε ένταση. Το να δείξεις το παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερο από το τελευταίο. Επέλεξε να μην το παρακολουθήσω. Όχι, ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ έκανα τζόκινγκ στην παραλία και έπεσα πάνω στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Και σταμάτησα να κάνω λίγες διατάσεις εκεί και είδα τα πρόσωπά τους. Καταρχήν ήταν τρομερά φορτισμένοι πριν το παιχνίδι. Ήταν μεγάλη αξία στο παιχνίδι. Μεγάλη αξία στο παιχνίδι. Εδώ συζητάμε. Έτσι. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό ήτανε φορτισμένοι. Εντάξει, πέραξε να μην το παρακολουθήσω. Ο Ήβιτς ήτανε σαν κέρινο ομοίωμα. Ήταν τέτοιο το στρες. Αγχός. 6 λεπτά κάθισαν εκεί. 7 τσιγάρα έκανε, 8 τσιγάρα έκανε ο Πουλιοτόπουλος. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που περίμενα. Πολύ άγχος. Πολύ άγχος. Ο ΠΑΟΚ φταίει που ήρθε το ματς το 1-1. Ως και ο Βελίδης που ήταν ρεζέρβα, που το χαιρέτησε εκεί στο πούλμαν, ήταν σφιχτός. Δηλαδή είχαν στρες, ρε παιδί μου, ήταν πολύ σημαντικό το ματς. Δεν και αξία το μάτς αυτό. Πόσες φορές έχει τερματίσει δεύτερος ο ΠΑΟΚ στην καριέρα του, στη τέσσερις. Πέμπτη ήταν. Δεν είναι λογικό να έχουν άγχος. Επιτυχία είναι. Επιτυχία είναι. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Επιτυχία. Σπάνιο φαινόμενο, λογικό βέβαια. Είναι. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα κύριε. Βαριά φωνή. Κύριε Ραπτόπουλε, εγώ είμαι. Εσείς είστε με τη βαριά φωνή. Με τη βαριά φωνή. Να αναφέρω το όνομά μου. Ό,τι θέλετε κάντε. Ονομάζομαι Καναράκη Σταύρος Δημήτριος. Δύο ονόματα. Δύο ονόματα. Μένω κοντός Ογλου 4 Σικές. Κοντός. Στο δεύτερο όροφο. Ωραία. Από κάτω έχουμε σύνδεσμο του Άρεως Σικές. Κοντός Ογλου 4. Εγώ δεν είμαι. Μάλιστα. Είχαμε γενική συνέλευση σήμερα. Να βγάλουμε το Super 3, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Άρης ΠΑΟΚ οτιδήποτε. Τα παιδιά δεν μας έχουν αγγίξει οτιδήποτε. Ωραία. Ναι, αλλά 3 η ώρα, εγώ που παρκάρω το αυτοκινητάκι μου κάτω στο σπίτι μου, ναι. Εγώ που μένω στον πρώτο όροφο, ναι. Έρχονται όλοι οι κάφροι, ναι. Λίγο γκαζάκια, λίγο η πέτρα. Λίγο οτιδήποτε. Ναι. Σήμερα ήρθαν τα παιδιά από το Super 3 και ονομάζω κιόλας κοντός Ογλου 4 Σικές Super, το Super 3. Ωραία. Κάλαμε την οικοδομή γενική συνέλευση. Μάλιστα. Ήρθαν και με δικηγόρο. Ποιος? Για να πάρουν υπογραφές οτιδήποτε. Και λέω, θα θέλανε όλοι τους, είπα,
δώστε μου ένα υπέρ να ψηφίσω, να είστε κάτω. Τα παιδιά δεν έχουν κάνει τίποτα. Έρχονται, τρώνε τα σουβλάκια τους, ανοίγουν το σύνδεσμο, αλλά έρχονται οι άλλοι. Ναι. Έχω το δικό μου τα μαξάκι. Ναι. Η Κοντόσουγλου 4 είναι Ανδρέα Παπανδρέου 12. Ναι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση που βρίσκεται και οτιδήποτε. Εσύ τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Εσύ με τα παιδιά το δεν... Το πρόβλημα. Ναι. Έχω 10 χρόνων κόριτσι. Ναι. 10 χρόνων κόρη. Ωραία. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Το πρόβλημά μας ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι. Ότι 3 η ώρα το βράδυ... Ναι. Έχουν και τη σιδερένια την πόρτα τα παιδιά από το σύνδεσμο. Ναι. Δεν φταίνουν τα παιδιά σε τίποτα. Η δικιά μου περιουσία... Εσύ τώρα εγώ, έρχονται δηλαδή... Γιατί να έχω ανησυχία. Έρχονται άλλοι οπαδοί. Ναι, εδώ μας έραν δικηγόρο, το λέω, ας βγει αντιπρόσωπος από το Super 3 κοντό στο Γκλου 4, κάναμε γενική συνέλευση οικοδομής, το λέω, εγώ αναφέρουμε σαν όνομα. Να φύγουν. Και φέραν και δικηγόρο, γιατί μας ενοχλείτε. Εγώ δεν λέω δεν ενοχλήσατε σε τίποτα. Η δικιά μου περιουσία... Άρα εσύ φοβάσαι τους άλλους που έρχονται απ' έξω. Ναι, εντάξει. Δεν, τα παιδιά είναι λίρα 100, δεν πάνε να είναι πάω Κάρης Ηρακλής, είναι λίρα 100. Συμβουλή Ραντόπου. Μαζεύονται 2 ώρες. Ωραία. Εδώ πέρα. Ωραία. Δεν Ωραία. Ενοχλούν. Κάνουν και κατανάλους στα μαγαζιά. Μπράβο. Συμβουλή Ραντόπου. Ναι, αλλά έχουμε... Δεν θα παρκάρεις στους σημειώσεις κάβρους απέναντι. Ναι. Η δικιά μου περιουσία. Τι αμάξι έχεις. Τι. Έχεις εγώ για... προσωπικά τίποτα. Ε, άμα δεν έχεις αμάξι, τι στεναχωριές. Άκου τι θα σε πω. Και ονομάζουμε Καναράκης τα... Ωραίος. Λέγεται Καναράκης και από κάτω είναι ο Super 3. Μάλιστα. Σινιώσογλου 4 είπα. Κοντόσογλου. Η οποία είναι Ανδρέα Παπανδρέου 12. 210 βρε. Ξέρω που είναι. Οπότε δεν φταίνουν τα παιδιά, αλλά βαράνε οι άλλοι τα καζάκια να πούμε και τα λοιπά και γίνεται το παρανάλωμα του πυρός. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Γίνουμε τέτοιες πάλι. Έλα λαπ. Έλα φίλε. Τι λέει. Τι να πει. Πάρε τον αφέλα. Έλα ρε Ραντόμουλε. Κόψ' τώρα. Και ξέρεις γιατί τον κόβεις. Γιατί έχουν και γκόμενα μαζί. Και ενώ έχουν γκόμενα μαζί, το άκουσα τη φωνή της, ασχολούνται να πούμε με ραδιοφωνικές εκπομπές. Κατάλαβες, τόσο τα αγάρια είναι. Έχει και φαρμακείο εκεί. Φαρμακείο έχει. Καλημέρα. Κοντόσογλου. Ναι. Ναι. Μάκης. Καλημέρα. Ψωμιά θέλουμε, πεινάμε. Πότε είναι ήθελα το... να μιλήσω με το φίλο για την Κοντόσογλου που έλεγε. Ναι. Εκεί ήμασταν μια ζωή, μια παρέα. Όχι μια ζωή, κάθισα εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Είχαμε το μαγαζί εκεί. Σικές είναι πάντως. Σαν περιοχή. Ναι, είναι στην Ανηφορίτσα πάνω, παιδί μου. Περνά τον Κόκορα λίγο πιο πάνω. Ναι, αριστερά στρίβεις. Και ήμασταν μια ζωή φίλοι με τους Αριανούς. Πέρα από την καζούρα που κάναμε. Αλλά μετά άνοιξαν με ένα σύνδεσμο, τώρα έχει ανοίξει ή είχα φύγει, εγώ δεν θυμάμαι. Εντάξει τώρα. Αλλά με, κάναμε όλη παρέα. Γιατί να μην κάνετε παρέα ρε. Εντάξει. Εσύ, αυτό που κάνουν τώρα είναι σκέτη βλακία ρε. Να πάω να σκοτωθώ εγώ ρε για τα πολιτικά ή για την ποδόσφαιρο. Ποιος ο λόγος. Μπορεί, ρε φίλε... Σχέση είναι δυτικά προάστια, εντάξει. Άμα είσαι καμένο μυαλό, δεν είναι, τι είναι δυτικά για προάστια. Τα πολιτικά. Άσε γιατρέ, μη λες τώρα δυτικά προάστια μόνο. Ανατολικά είναι χειρότερα τώρα. Εντάξει, εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ περισχύει εκεί πέρα, λογικό. Α, είναι. Εντάξει, ναι, αλλά. Η Νεάπολη είναι στα 500 ναι, μέτρα. Πέσαι, τώρα, εντάξει. Άμα ακούει και ο φίλος, εμείς κάναμε παρέα και με τον Σάββα, τον Αριανό και με τον Ζούνη που ήταν ΠΑΟΚΣΙΣ με όλα αυτά τα παιδιά, με τον Γαϊδάρα, με τον ένα, με τον άλλο. Ήμασταν μια παρέα. Αυτό θέλω να πω, ας πούμε. Τώρα αυτοί αν κάθονται και μαλώνουν τώρα μεταξύ τους. Σήμερα έγινε ένα αυτό, ένα μπέρδεμα έγινε, ένα τζουτζουμπρούτζου έγινε. Πού τζουμπρούτζου? Κάπου εκεί στην Αριστοτέλους, ρε παιδί μου. Τι έγινε? Δεν το μάθατε? Όχι. Κυκλοφορούσε ένα κουτσαβάκι με ένα κουμπολόι μεγάλο. Ποιο είναι αυτό με το κουμπολόι? Ο ηγέτης μας. Ποιος είναι ο ηγέτης? Και δεν ήξερε πόσες χάτρες έχει το κουμπολόι, αίρεση. Ρε θα τρελαθούμε, αίρεση. Ποιος ηγέτης μας? Για τον Παοξίδων λέω. Α. Και δεν ήξερε πόσες χάντρες έχει. Δηλαδή είναι δυνατόν γίνονται τόσοι συγκεντρώσεις και τα ξέρει και δεν ήξερε πόσες χάντρες έχει το κουμπολόι του ρε. Ρε θα τρελαθούμε ρε εσείς. Στην Αριστοτέλους έγινε και συλλαλητήριο του Ηρακλή. Με το Παστάζι. Πώς?
Παστάζει. Με το παστάζει το πούλμαν. Το παστάζει που πάει στα φλογητά, στο beach bar. Παίρνει κανονικά τη Μητροπόλο. Ούτε κόβει και κυκλοφορία. Επίσης πιο πολύ κόσμο θα έχει στο γάμο, να ξέρεις. Σαββίδης πιο πολύ κόσμο θα έχει στο γάμο. Καλά, λογικό είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, να σου πω, καλά κάνετε και ειρωνεύεστε, γιατί και ήδη προκάλεσαν. Δεν είναι, γιατί η ειρωνοία, δεν το κατάλαβα. Εντάξει. Δεν μιλάω για σένα και εσύ μιλούσες πολλές φορές ειρωνευόσουνε για τον Ηρακλή. Αλλά μιλάμε για ορισμένους Ηρακλήδες, όχι για το σύνολο των Ηρακλειδέων. Εντάξει. Έτσι. Αλλά αυτό τώρα, οι εκατοντάδες χιλιάδες, μην τα λες αυτά στον. Εντάξει, ο κόσμος δεν θα πάει και το ξέρω. Εγώ διάλεξα να κάνω την κολονοσκόπηση Πέμπτη για να αφήσω τον Κόκκινο να κάνει, να πούμε, αυτό το κάλεσμα. Έκανε. Έκανε κάλεσμα. Α, το έκανε ο Κόκκινος. Ε, βέβαια. Δηλαδή ήταν με τα χέρια ψηλά και το βιβλίο κρατούσε στα χέρια. Ναι, ρε φίλε. Ήτανε μπροστά με το βιβλίο του, Έτσι, ρε φίλε. Έκανε κάλεσμα. Εγώ και λέω Πέμπτη θα πάω. Ήταν να κάνω Παρασκευή, θα την κάνω Πέμπτη. Λέω, εντάξει, θα φάω τα εκείνα τα χημικά, να πούμε, που δίνουνε. Τι να κάνω, μια μέρα διαβάζω. Πάνε, λέω. Ανά ο Μάνος βγήκε. Ποιος είναι? Νάτος. Εσύ, βρε Κώστα, κοτάρα δεν πρέπει, δεν τρέπεσαι να βγαίνεις τέτοια ώρα και να... Τέτοιοι χαρακτηρισμοί, όχι, εντάξει. Άστον, άστον. Δεν θα μιλάς εσύ. Εσύ δεν θα μιλάς τώρα. Για μένα λες. Για μένα λέει, αλλά έχω οράματα για τη γούνα του, άστον. Καθίστε καλά, καθίστε καλά. Σε ποιον το λέω? Σε σένα το λέω, ρε. Για ποιο λόγο? Κατάλαβες? Όχι, δεν ξέρω. Πολλά μαγιές βράδια τελείωτα, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, είσαι κοτάρα μεγάλη. Δεν πειράζει, ρε, τα γόρη μου. Εσύ, λοιπόν, είσαι πολύ μεγάλη κότα. Γιατί, ρε, φίλε. Κάνεις το μάγκα. Δεν έκανα το μάγκα εγώ. Θα δούμε, λοιπόν, αν έκανες το μάγκα. Γράψα που σήμερα ημερομηνία. Τι? Κατάλαβες τι σου είπα εγώ? Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες? Όχι. Μπράβο, χαίρομαι που δεν κατάλαβες. Ναι, γιατί... Χαίρομαι που τώρα αρχίζεις και δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι αυτοί με τις χάντες που μετράνε. Και πόσο κόσμο έχει ο Ηρακλής. Αυτό που δεν θα κατεβάσεις ποτέ εσύ. Ποιες χάντρες, ρε, ποιες χάντρες? Γλύφτη του συστήματος. Ποιες χάντρες, ποιες χάντρες, ποιες χάντρες? Κατάλαβες τι σου είπα εγώ? Όχι, για κάτι για χάντρες με είπες. Τι? Τα βίβλια με τον Πούτιν. Ούτε τι? Μια φωτογραφία. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Πήρατε τα δανεικά τα επέστρεψε σε τρεταγάρι που σε ακούω τόση ώρα! Κύριε Ραπτόπουλε, πήρατε την εφημερίδα Ορθοδοξία. Ορθοδοξία. Τα δανεικά που χρωστάτε τα έδωσες πίσω, ρε! Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Εσύ ποιος είσαι που μου μιλάς εμένα? Χρωστάω δανεικά. Άντε βρεφτείς τα πόδια σου. Εγώ τα φτιάχνω. Άντε βρε Ρούλι! Ρούλι! Ο χώρος είπε να φτιάξω τα πόδια σου. Ρούλι! Ρούλις είσαι! Λοιπόν, και θα πας και μήνυση, τώρα στο λέω. Σικημέ Κατάρ, καταλαβαίνεις? Βρε, θα με πληρώσεις χρυσό. Τι κάνω? Την κασέτα τώρα θα πάει ο νομικός μου σύμβουλος στο πρένα. Βρε, ούτε για σκουριασμένο, λοιπόν, σύρμα δεν αξίζεις. Εσύ, βρε, βρωμόβλακε. Ναι. Εσύ με παίρνεις. Τώρα, εντάξει, τώρα... Ναι. Έκοψε και το μάκι. Πάμε στον επόμενο. Ναι, εντάξει, θα ξεφεύγανε τώρα, ναι, γιατί τώρα αυτά... πήρε επί προσωπικού τώρα. Εντάξει, τώρα ξεφύγαμε από τις ομάδες μέχρι τις ομάδες. Καλά ήταν. Τι δανεικά έλεγε αυτός, γιατί κομπολόγια. Εγώ ήταν μεταξύ, δεν συνήλθα ακόμα από την Νάπολη. Δεν καταλαβαίνω, ξέρεις, μια μέρα μαλλίψεις δεν. Έφαγα και εκείνα τα βρωμερά, τα τοξικά, να πούμε, για να. Πα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην πιο ωραία εκεί που αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτόν θέλουμε να προσκυνήσουμε. Αγροτικό Αστέρα Football League. Ριαβόγλου κάνει θράψη. Σου λέω δημόσια, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβομαι, ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχω ένα τραπέζι με τον κύριο Ριαβόγλου και τη διοίκηση του Αστέρα για να έχουμε μια προσέγγιση. Άντε ρε Κωστάκι μου, καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα. Να θυμηθούμε για τα παλιά. Ναι. Άντε ρε Κωστάκι, κάντο ρε αγόρι μου, ακόμα η φωτογραφία εκεί έκλεισε και το καφενείο του γάτου σας έχει από παιδάκια. Από μωρά σας έχει. Άντε ρε παιδάκια. Νομίζω ότι ο Ριαβόγλου με περνάει λίγο. Νομίζω. Όχι, ίδια ηλικία έχετε, ίδια ηλικία. Ναι. Μεγάλο δείχνει τότε. Σας είχε ο παππούς ο Κιντυράκης εκεί στα γόνατα, σας νανούριζε με το γνωστό τραγούδι. Πήραμε και τη μεγάλη κέρκυρα του Βοσνιάδη 3-1 στα τελειώματα. Αλλά Βασίλη, θέλω να το παραδεχτείς ότι έχει μία από τις καλύτερες εθέρειες θηλυκές υπάρξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερεστέχνη. Συμφωνώ και επαυξάνεις. Δεν γνωρίζω. Συμφωνείς και επαυξάνεις. Εντάξει, έχω... Να κάνω εγώ ξανθό μαλλί, κοντό ίσιο
Και είναι κάτω αζάκι, έτσι. Είναι και δαυνοστεφανωμένοι φύλαθλοι. Αυτό δεν το. Από άστο. Αφού πάω στο γήπεδο, το ευώ μου συνέχεια. Εντάξει, εκεί αναβαθμίζεται. Από τις μεγάλες ομάδες, λέει, από τις ευρωπαϊκές είναι δαυνοστεφανωμένοι, ναι. Γιατί, βέβαια. Από τις μικρές υποστηρίζει τον αγροτικό αστέρα της καρδιάς μας. Κύριε Ραπτόπουλε, συγγνώμη λίγο για να μην χάσουμε το θέμα. Βγήκε προηγουμένως ο αξιοσέβαστος φύλαθλος του Άρη που πονάνε τα μυαλά του. Υπονοείς κάτι, βρε Κωστάκη μου, μου επιτρέπεις να σε λέω, Κωστάκη, έτσι. Άκουλε, με περνάς μερικά χρόνια. Δεν μου λες, αυτός ο φύλαθλος, βρε, που γαλουχήθηκε με Φουάτ Μουχαλαχασάνοβιτς. Έτσι, με Ιρλανδίνιο, βρε, που τον έφερε Ιρανίλντο. Ο Γιάννης. Ιρανίλντο, ρε. Ιρανίλντο, πώς το λέγανε. Νεϊζίνιο, Ιρανίλντο. Ο Φωμούμπος. Ο άλλος ο Σάβιτς με τη σφαίρα στο πόδι. Βερετένικο. Βερετένικο. Κωστάκη, θύμισε μου λίγο. Επί δασυγέννη είχε έρθει ένας Ούγγρος που δεν έπαιζε ούτε στις προπονήσεις. Δεν μπορώ να τον θυμηθώ αυτόν. Τι Μουλαχασάνοβιτς έχει έρθει. Άσε ο Μουλαχασάνοβιτς. Ο άλλος ήταν ένας Βραζιλιάνος. Έρχεται ο. Ποιος ήταν τότε, ο Μπαρμπόζα ήταν αυτός. Ήταν ένας Βούλγαρος, όχι ποιος ήταν, Βούλγαρος, ήρθαν εκεί στον αγροτικό αστέρα, δεν το ξέρω. Βρε με Τσιριμόκο θέλα να πάρουν το πρωτάθλημα. Θαλής. Τσιριμόκος, ωραίο παιδί ρε. πρώτος σκόρερ στα Γιάννενα ο Θαλής με Γιάτσεκ Μόχ την πρώτη χρονιά. Έτσι. Έτσι, μεταγραφή στον Άρη Θεσσαλονίκης, μετά πήγε στον Όφη ρε παιδί μου και έκλεισε και την καριέρα του. Χαλαστενός δεν ο Τσιριμόκος. Μουστάκι, ο Θαλής. Από πού είναι. Χαλάστρανο. Αθηναίος είναι. Από Αθήνα είχε πάει Γιάννα. Δεν μου λες, το θυμάσαι τον Άντιο ρε φίλε. Ποιον? Τον Άντο. Πώς το λέγανε αυτό το αριστερό τον μπάγκ ρε φίλε. Νάιντος. Νάιντος. Νάιντος ρε. Ο Μπενίσκος βρε. Ο Μπενίσκος δεν έπαιξε ο Μίμης στην αγροτικό αστέρα μεγάλη μπάρα. Πήγε με τον Μπενίσκο και τον Πουλιοτόπουλο στα 40 ο Πουλιοτόπουλος. Να πάρει τον κύπελο. Στα 40 ο Πουλιοτόπουλος. Αμπελά αγαπητό. Με Μπάμπη Μιχαηλίδη στον αγροτικό αστέρα Δέλτα Εθνική ήταν τερματοφύλακας τότε, ήταν ένας με μακρύ μαλλί αυτός, έλα μωρί, είχε και μια κάβα με το θείο του πίσω στη Χαριλάου, που δεν μπορώ να θυμηθώ. Πώς το λέγανε ένα παιδί ρε φίλε. Τερματοφύλακα έπαιξε και τελευταία ρε τεχνικά έπαιζε στην Κρίνη και ήταν και προπονητής. Με τον Κο και 4 χρόνια στα καζίνο. Λέει να τον έχουν okay. Θεό. Λέει Βέιμπερ Άρης. Ποιος είναι αυτός ο Βέιμπερ. Ο Βέιμπερ αυτός, αυτός ο Βέιμπερ. Ο Βέιμπερ, ναι. Μεγάλη παιχτάρα βρε. Ποια χρονιά το ήταν αυτός. Το μεγαλύτερο παλτό βρε που έφερε ο Δασυγέννης στην Ελλάδα βρε. Ποια χρονιά ήταν αυτό. Αυτός ήταν κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 αρχές. Πριν το Διαμαντόπουλο νομίζω. Τι είχε φέρει αυτός ο Διαμαντόπουλος, ο Κρυσταύρος ρε φίλε. Είναι και πρωταθλητής. Και υπονοείς κάτι ρε για τους φιλάθλους του Άρη. Ζώρα, Λόντσαρ, τα λοιπά. Αυτός ήταν. Λόντσαρ, ωραίο ήταν. Χταράς, Μιλόγεβιτς, Λιόμπισσα. Είχε και παιχταράδες καλούς, οι οποίοι βέβαια αν τότε πηγαίναν να πιούν καφέ στους Σαουρίδη το μαγαζί, ο Τσαλτίδης δεν τους έβαζε στην εφημερίδα να πούμε. Άμα δεν περνούσαν από το Σολ. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Λεκμπέλο τότε από τον Άρη. Έπεφτε εκεί πέρα. Αρτούρ Λεκμπέλο, ωραίος παίχτης. Ωραίος, ο Λεκμπέλο, περαστικά να το πούμε το Λεκμπέλο. Εχθές Κωστάκη έλειψες. Τι θυμήθηκα εχθές Κωστάκη μου και Βασίλη μου. Έχει, ακούω σε κάποια συζήτηση που λες, ήταν ένας Γερμανός και ένας Έλληνας, συζητούσαν δύο φίλοι Γαλλοί. Είχε παντρευτεί ο Γερμανός στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80, επί μεγάλης κρισής εποχής του Πασόκ. Γαμπρός μεγαλοδικηγόρου του Πασόκ που λες Κωστάκη μου. 2000 άτομα ρε φίλε μου στην εκκλησία. Τον Αγαθοκλέος ξέχασες, ο Τζερόνιμο με λέει. Ο Αγαθοκλέος ήταν μεγάλη. Τον κλέψαμε από τον Ινάεκ, ε. Ναι. Ο Αγαθοκλέος ήταν μεγάλη παιχτάρα. Μάριος. Ένα γκολ έχει βάλει με τον Άρη, δύο. Πόσα έχει βάλει. 600 εκατομμύρια ξέμπλημα χρήματος, ρε φίλε. Ο Αντριόλη. Ναι. Ποιο? Ο Αντριόλη. Παιχταρά ο Πάολο. Ο Αντριόλη ήταν καλό. Ειδικά στον Ιωνικό, στον Άρη λίγο πιο πεσμένο, αλλά καλό παίχτη. Δεν μου λε ποιο Αυστριακό επέπέρασε από τον Άρη, ρε, για πείτε μου. Εσεί που ξέρετε. Τον Ιωνικό είχαμε τον Φρίζε Μπίχλερ τώρα και του Τρομπάκη. Χάντ Πέτερ Λίπκαρα, παιδιά. Πότε έπαιξε αυτό ο Θεό. Πέρασε και αυτό στη δεκαετία του 80 προ το τέλο. Με πρόκοπο ροποντή, πρόκοπο ρε φίλε. Α, τον οικογερμανός, ε. Γκέρτ Πρόκο. Γκέρτ Πρόκο, τον οικογερμανός. Τον είχε κάνει ο Δήμητάρας αυτός, ξέρεις, ο Δημήτρης ο Δάρας. Ξέρεις τι είχε γίνει με τον Δάρα, αυτό και έκλεισες. Αυτό και έκλεισε, γιατί μου τι. Εγώ θέλω να σου πω για τον γάμο, ρε. 2000 καλεσμένοι περνούσαν και τον δίναν το χέρι και του λέγανε να ζήσεις. Μεγαλύτερη αποθέωση σε ένα γάμο, ρε. Ο Μένιος ο Κουτσόγιωργας πέρασε 3 φορές, βρε. Ποιος για να τους φίξει το χέρι, βρε. Ποιος γάμος.
Τι ποιος γάμος. Α, ο Κιλιτίδης έχει πέσει από τα γέλια τώρα. Την καλημέρα μου, την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε Ραβδόπουλε. Στο μακρινό Μπιλμπάο. Με το αεροπλάνο κοντά είναι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Τι γράμμες. Βασίλη, συγγνώμη. Καλησπέρα βασικά. Καλησπέρα κύριε Ραβδόπουλε. Καλησπέρα. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να καταλαβαίνουν ότι όλες οι στιγμές δεν είναι ίδιες. Δηλαδή... Και δεν μπορεί να κατεβάζει, στο μυαλό τους ό,τι θέλει και να λένε. Να μου πούνε για την ομάδα μου, για οτιδήποτε. Για μένα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν κύριο. Λοιπόν, σήμερα ζήσαμε ακόμα μια θρασοκομωδία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής δέχεται, κύριε Ραπτόλπουλε, πόλεμο από παντού. Γιατί, μωρέ, ποιος? Παντού. Είμαι τόσο ειλικρινής μαζί σας. Λοιπόν, ένας παλμός απίστευτος. Ο δρόμος, ο κόσμος κατέβηκε πάλι στο δρόμο. Ο Ζητάς που φύλαγε την πορεία με είπε λίγη ήτανε. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, το να σας πω εγώ ένα νούμερο και να μου πείτε εσείς ένα άλλο, δεν θα καταλήξω εκεί. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδείξει και θα αποδείξει και στη συνέχεια, διότι τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θα πω για τον Αθηνών, κάνανε χασπί. Και δυστυχώς ο κόσμος του Ηρακλή δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν γνωρίζει ότι ο Ηρακλής είναι στον κρεμό, προσπαθεί να βγάλει το σεράκι του να πιαστεί για να αρχίζει να ανεβαίνει, να μην πέσει, να μην ξαναπάει στην καταστροφή. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που είδα εγώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένα αστυνομοκρατούμενο, ναι, κέντρο, ναι, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Εμένα μου είπαν ότι είχαν εντολή να πει να είναι εκεί. Έχω κάνει πορείες, κύριε Ραπτόπουλε, απίστευτες με τον Ηρακλή. Όχι εδώ, στην Αθήνα, κύριε Ραπτόπουλε, με 2.000 συνοπαδούς μου, περάσαμε από τα Εξάρχεια και μας χειροκροτούσανε. Αυτό το πράγμα που είδα σήμερα είναι ότι όλη η πόλη δεν με θέλει. Αυτό είναι μεγαλύτερο πράγμα από την κατάκτηση του Champions League, του διυπηρωτικού, του διαβαλκανικού, του διαπλανητικού και ό,τι άλλο φαντάζεστε. Τους έχω όλους αντιπάλους. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δε χαίρεσαι. Χωρίς να γίνει το παραμικρό. Δε χαίρεσαι. Σαφώς χαίρομαι. Αυτό χωρίς δεν ήθελε. Χωρίς να γίνει. Αυτό δεν γούσταρες. Μου επιτρέπετε, κύριε Ραπτόπουλε. Παρακαλώ. Χωρίς να γίνει το παραμικρό και ενώ μαζευόταν ο κόσμος, γίνεται ντου από την αστυνομία και τα ΜΑΤ ώστε να διαλυθεί ο κόσμος. Αυτό που σας λέω είναι απίστευτο. Γίνεται εσκεμμένα ντου ώστε να διαλυθεί ο κόσμος και να φοβηθεί. Και έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Δεν έχουμε τους προηγούμενους. Αλλά ξεχνάνε ότι ο Ηρακλής έριξε το ράλι και τη Νέα Δημοκρατία. Κύριοι, σήμερα έπεσε και το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα το δείτε, κύριε Ραπτόπουλε, αυτό που σας λέω. Δηλαδή τώρα που θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θες να μου πεις ότι λόγω του Ηρακλή θα πέσει? 100% κύριε Ραπτόπουλε. Όχι, όχι λόγω των μέτρων. Θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους. Αυτό το πράγμα, αυτή η αστυνομοκρατία, αυτή είδα παιδί. Καλά, εντάξει τώρα, μου είπαν εμένα οι αστυνομικοί ότι κάψατε κάδους. Αυτό με είπαν. Τι σας είπανε, κύριε Ραπτόπουλε? Ότι κάψατε κάδους. Εάν αν κάει και ένας κάδος, θα μου φέρετε τον αστυνομικό εμένα. Ο παδός του Ηρακλή είναι. Προσωπικά που με γνωρίζετε με όνομα και επίθετο. Ηρακλειδέας είναι ο αστυνομικός. Ναι, αν κάει και ένας κάδος λοιπόν, θα τον φέρετε μπροστά μου να βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα? Εάν άνοιξε ένα ρουθούνι, μία μύτη, κάτι. Εσείς μία μύτη θέλατε να ανοίξετε ενός ανθρώπου, δεν σας έβγαιναν οι άλλοι άνθρωποι? Όχι, κύριε Ραπτόπουλε. Εμείς διατρανώσαμε την αγάπη μας, την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας και το βλέμμα μας. Τίποτα άλλο, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν υπάρχει πολιτεία, κύριε Ραπτόπουλε. Και δεν θέλω καμιά βοήθεια από την πολιτεία, όπως μου λέγατε. Τι θες την πολιτεία? Δεν είπα εγώ, κύριε Ραπτόπουλε, ότι θα καθαρίσω το ποδόσφαιρο.
Ο κύριος Κοντονής το είπε. Δεξί χέρι του κυρίου Κοντονή είναι ο πασίγνωστος νομικός Αλέξης Αδαμίδης. Επί χρόνια σειρά στις διοικήσεις και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. Κουμούνα Αδαμίδης δηλαδή. Ρε εσύ Αλέξη. Εντάξει. Ρε εσύ Αλέξη, εσύ δεν είδες τίποτα. Εσύ ρε Αλέξη, δεν βλέπεις τι γίνεται στην ομάδα που αγαπάς και το ξέρω ότι την αγαπάς. Άρα θες βοήθεια από τον Αλέξη. Καταλάβατε τι εννοώ κύριε Ραπτόπουλε. Αύριο μεθαύριο μπορεί ο κύριος Αβίδης, ο κύριος Τάδε, ο κύριος Δίνα να φύγει από μια ομάδα και να έχει μια καρτέλα όπως ο κύριος Σαβίδης που μίλησα συγκεκριμένα, 85 εκατομμύρια ευρώ χρεωμένο στον εαυτό του. Τι θα κάνετε τότε κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε? Εγώ? Όλοι σας. Όλοι σας κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ φίλε χέστηκα, δεν με ενδιαφέρει. Οι άλλοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω κύριε Ραπτόπουλε. Πρέπει να πω καλευγέστε στους δρόμους, να δίνουμε τον κύριο Σαβίδη ας πούμε. Αυτός ο κύριος, ο συγκεκριμένος, ο Καναδός, ο δικός μας, τι έκανε? Τον προηγούμενο χρόνο πέρασε από την Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού. Εγώ τον έλεγξα. Επί Σαμάρα. Ο Βασίλης φταίει. Εγώ φταίω. Επί Σαμάρα. Ποιος διάολος φταίει? Ναι, αλλά αν δεν τον περνούσα θα ήταν πόλεμος στον Ηρακλή. Μισό λεπτό ρε φίλε. Αυτό που μου έκανε λοιπόν τώρα είναι καλύτερο. Ο κόσμος τι είναι τελικά? Τι είναι ο κόσμος τελικά? Της οποιαδήποτε ομάδος κύριε Ραπτόπουλε, γιατί αυτό που συνέβη στο σπίτι μου και έχει συμβεί πολλές φορές, αυτή η αδικία που δεν την έχει ζήσει στο πετσί της άνθρωπος, δεν την έχει ζήσει, δεν μπορεί να τη διανοηθεί. Μπορείτε να διανοηθείτε παοξί να φανταστεί ότι θα πάει να παίξει στην Καλλικράτεια? Όχι, θα σου πει γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι θα μπει. Έτσι δεν είναι? Έτσι θα μπει. Ε βέβαια, γιατί έχει τους υπουργούς, έχει το κράτος. Εσύ δεν θες. Ανοίγουν την Κυριακή. Δεν θες το κράτος, δεν θες τους υπουργούς, δεν θες το Μαρινάκι, δεν θες τον Αμελισανίδη. Κάτσε τότε με τον Παπαθανασάκη να παιδεύει. Είναι δικαίωμά σου, είναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν θες τον Αρβανιτίδη, δεν θες τον Καλατζίδη, δεν θες να πούμε. Τα λέτε σοβαρά κύριε Ραπτόπουλε αυτά? Αυτούς που κρίνατε εσείς να τους φέρω εγώ στον Ηράκλη. Τι λέτε κύριε Ραπτόπουλε τώρα? Δηλαδή τι να κάνω, να φέρω όχι σε ένα μήνα, σε 10 μέρες να έχω ξανά το ίδιο πρόβλημα? Μα δεν μπορούν να πατήσουν αυτοί στον Ηράκλη, το ξέρουν κύριε Ραπτόπουλε. Προσπάθησαν, βάλανε λυκούς και δεμένους. Αυτό το λέω, ναι. Και δημοσιογράφους ώστε να βγουν στον αέρα, λέω ψέματα. Όχι. Αλλά δεν μπορούν να πατήσουν κύριε Ραπτόπουλε στο καθένα. Ναι, αλλά από τη μια δεν θέλεις εκδότη, δεν θες κανένα. Δηλαδή το τι θέλω, το ότι εγώ επιδιώκω ένα καθαρό Ηρακλή και ένα καθαρό ποδόσφαιρο που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, αλλά ο Ηρακλής να μην είναι σε άρμα, γιατί για μας είναι η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Το καταλαβαίνετε. Και άμα δεν είναι σε άρμα και είναι να πάει γάμα εθνική, γάμα εθνική να πάει και να μην είναι σε άρμα. Στο διάολο να πάει κύριε Ραπτόπουλε, εμείς εκεί θα είμαστε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι φιλοσοφία ζωής, αλλά απ' την άλλη μεριά τον Αδαμίδη τώρα τι τον θέλει? Κάτσε τώρα, είναι οξύμορο τώρα. Άστο τον Αδαμίδη. Ήσυχο. Ήσυχος. Α, επόμενη γραμμή. Αριστερός τον Αδαμίδη. Δεν γνωρίζω. Στο 15ο. Επαγγελματίας είναι. Καλημέρα. 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 Ακούμε. Χρήστος από Νεάπολη. Πω ρε φίλε, τόση ώρα που περίμενα, πραγματικά έτοιμος να ξεχάσω και αυτά που θέλω να σε πω είμαι. Καλά, γράψτε εσύ ένα χαρτί να μην τα ξεχάσει. Άκου, να σε πω, άκου. Ρε σειρά, τι τους κάνεις πραγματικά. Τι τους κάνεις. Τι τους κάνεις ρε τους αριανούς, δηλαδή μη τους κάνεις τέτοιο χουνέρι. Με γκόμενα βρίσκονται, τους τρελαίνεις στα μυαλά τους, λες άμπαλος, παρατάνε και την γκόμενα για να σε πάρουν. Καράμπαλι, όχι άμπαλος. Δεν παίζεσαι να πούμε, δεν παίζεσαι, το έχεις ρε φίλε. Τι το έχω μωρέ, έχουνε το Βλαχόπουλο εκεί, με τον Κρυόκολο, το Βλαχόπουλο με τον μπάσκετ, η Τζόρτζια, έτσι έκανε η Τζόρτζια, φόρεσε φουστανέλα η Τζόρτζια, όχι έκανε η Τζόρτζια, έκανε... Τι βγήκε ο Άρης? Τέταρτος. Α, παράτα με ρε Βλαχόπουλε με τον Άρη στο μπάσκετ, έτσι η Τζόρτζια. Και χίλια άτομα ήταν στο καψιμί με τη Τζόρτζια. Ξέρουνε μπάσκετ και χαίρονται που είναι τέταρτη. Ωραία. Μπάλα δεν έχουν ιδέα. Ιδέα δεν έχουνε. Ιδέα δεν έχουνε. Λοιπόν, καταρχήν Χρήστος Παόξης από Νεάπολη.
Ραπ δεν υπάρχει, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Μετά από τόσα χρόνια να κάθομαι, να είμαι αραχτός και να ακούω τους Αργιανούς και τις Ηρακλειδείς να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ και να νιώθω τόσο απάθεια, ρε φίλε. Δηλαδή να μην θέλω ούτε να, ούτε να μου περάσει εκατοστό από το μυαλό να ασχοληθώ μαζί τους, ρε φίλε. Πιο πολύ πήρα να σε κάνω σε ένα καζούρα για τον προηγούμενο. Πες μας και εμάς άμπαλους, ρε φίλε, γιατί δεν μας είπες, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Πώς όταν κάναμε μωρά, είπες κάτι σε αυτόν, δεν το είπες σε μένα, ας πούμε. Ναι. Αυτό δεν σου είπε προηγουμένως, ρε φίλε. Γιατί δεν λες και τους παοξίδες άμπαλους. Ναι. Δεν είναι. Αποδείχθηκε ότι πανηγύρισαν τη δεύτερη θέση. Έχουν γνώση που είναι η ομάδα τους. Την πανηγύρισαν, τη θεώρησαν επιτυχία. Άρα είχαν γνώση. Αυτό δεν λες για τους παοξίδες. Έχουν ποδοσφαιρική κρίση. Αυτό δεν λες για τους παοξίδες. Αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, άκου να σου πω γιατί το είπε και ο Ραπτόπουλος αυτό τις προηγούμενες μέρες, ότι πήγαμε να πανηγυρίσουμε τη θέση του Champions League. Λοιπόν, άκου να σου πω, Ραπτόπουλε, σε γουστάρω, σε πάω, ό,τι και να λες για το πες ότι άμα δεν είναι επιτυχία η δεύτερη θέση. Να σου πω, ρε φίλε, να σου πω. Πριν το παιχνίδι, πριν το παιχνίδι. Μάλλον μία μέρα πριν το παιχνίδι. Ξέρω, ρε, με τους συνδέσμους, βγάλανε ανακοίνωση. Θα σου εξηγήσω, θα σου πω που πατάω και στο λέω. Ναι, έξυπνοι σύνδεσμοι. Πριν το παιχνίδι, έξυπνοι σύνδεσμοι. Έξυπνοι, ναι. Αργιανός, τι θα έλεγε, να πούμε. Σου λέει, άμα πάμε κάτω τώρα θα μας κοροϊδεύουν. Για να πάμε, δεν πάμε για την γιορτή. Σωστό. Άκου να σου πω. Βγάζουν την ανακοίνωση ότι θα πάμε να γιορτάσουμε τα 90 χρόνια. Γιατί ρε Σιραπτόπουλε, συγγνώμη, άμα βγαίναμε ο Europa League θα μας χαλούσε, ας πούμε. Πρώτη φορά βλέπω να γιορτάζω γενέθλια 1,5 μήνα μετά τα γενέθλια. Ρε φίλε, γιατί τα γιορτάσαμε εμείς. Γιορτάσανε 100 τύποι μέσα στο Μέγαρο και εμείς γιορτάσαμε έξω. Ερώτηση. Για μας κάθε μέρα γιορτή είναι, αδερφέ. Ερώτηση. Κάθε μέρα συμφωνώ, ναι, αλλά τώρα εντάξει. Εφόσον είμαστε. Ναι, εντάξει. Με τι κάνανε. Κάνανε και μία δεύτερη μαγιά. Εκτός από την πρώτη, από την προηγούμενη μέρα που κλείσανε ότι θα γίνει για τα 90 χρόνια. Είχε και ζωντανή μουσική, είχε συγκροτήματα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ερώτηση. Ωραία, πώς δεν το είδα. Όλα τα ξέρουμε. Ωραία. Άκου, άκου. Πήγανε οι παοξίδες, κάνανε γιορτή στο Μέγαρο. Ναι. Στο, πώς το λένε, ο επίσημος ΠΑΟΚ. Ο επίσημος. Οι οπαδοί πήγανε την ίδια μέρα και κάνανε γιορτή στο Λευκό Πύργο. Πολύ ωραία, εγώ γούσταρα. Και ρίξαν τον πουστλούκι της ζωής του στο Σαββίδι. Μπινελίκη μεγάλο. Ναι. Τώρα σε αυτή τη γιορτή γιατί δεν τον βρίζανε. Σε αυτή τη γιορτή γιατί δεν τον βρίζανε. Ναι, τι άλλαξε για. Συγγνώμη, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όχι, πάει να μου το εξηγήσεις, ναι. Πες ότι, πες ότι. Επειδή τώρα έκανε την απόκρουση ο Γλύκος, ας πούμε. Ναι, γιατί. Γιατί δηλαδή, ο Γλύκος σώνει το Σαββίδι από τον Πινελίκη για δεύτερη φορά στον Λευκοπύργο, αυτό. Καταρχήν, ο Γλύκος δεν έσωσε το Σαββίδι, έσωσε τον Ίβιτς για μένα. Έσωσε τον Ίβιτς. Και τους δύο μαζί. Ναι. Εγώ, όχι, όχι. Ρε παιδιά, τώρα μην λέμε ιστορίες. Ποιο Σαββίδι έσωσε. Δεν με απαντάει τώρα, είναι έξυπνος ο Νεαπολίτης. Βρε, δεν πήγατε και βρίζατε το Σαββίδι την πρώτη φορά. Καλά εξηγηθήκατε. Τι με γογκόμενα του Σαββίδι. Δεν πάρα τον βρίζατε. Τη δεύτερη φορά που πήγατε με τα όργανα, γιατί δεν τον βρίζατε. Τη δεύτερη φορά γιατί δεν τον βρίζαμε. Ναι, για επειδή επέτυχε η ομάδα, αυτό λέω. Όχι, ρε φίλε, όχι. Ναι, πες μου το λόγο. Δεν τον βρίζαμε γιατί εκεί που καθόταν πάνω στους επίσημους, όταν έβαλε τον κόλλο Ροντρίγκες, τον είδαμε να πετιέται και να πανηγυρίζει. Γι' αυτό δεν τον βρίσαμε, κατάλαβες. Δηλαδή τα προηγούμενα μάτς δεν πεταγόταν να πανηγυρίζει τα γκολ. Σε ποια μάτς να πεταχτεί να πανηγυρίσει γκολ, ας πούμε. Μάλιστα. Σε ποια τώρα αυτό να το θεωρήσω απάντηση, ας πούμε, αποστοματική. Όχι, φίλε, μην το θεωρήσω. Έπρεπε να σου δώσω μια απάντηση τώρα, δεν γινόταν. Ξέρω στην Νεάπολη, άμα θα έρθω, κεφαλοκλείδωμα θα με κάνετε, οπότε το σταματάω. Έγινε. Φιλιά. Έγινε, φιλιά, τα λέμε για χαρά. Επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. Έλα ρε κανίβαλε, λέγε. Ακούς? Ακούω, ναι. Εδώ με την κόμενά μου είμαι, ρε. Μπράβο, Αργιανός είναι. Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου να σε πω. Είσαι Αργιανός, ρε φίλε, είσαι Αργιανός και είσαι κόμενα. Μπράβο, ρε φίλε. Άκου να σε πω κάτι, δηλαδή. Δηλαδή σε γουστάρουμε, σε ακούμε τόσο καιρό. Ναι. Και μας έχει τον τραγικό εδώ την Ρακλειδέα, μας λέει την ιστορία της ζωής του. Για διαπλανητικούς και για τέτοιο. Εντάξει, ρε φίλε, άστον τον ανθρωπάκο να βγάλει, ας πούμε, το συναίσθημά του. Όπως είπε και ο προηγούμενος, πρέπει να σε πούμε να κάνουμε λίγο καζούρα και ξεχάσαμε αυτά που θέλουμε. Δεν με λες τώρα, άστα τα. Φέρ την κόμενα. Έλα, ραπ. Έλα. Τι έγινε. Εσύ είσαι η κόμενα του Αλουνού. Όχι, ρε. Η κόμενα έφυγε. Εσύ είσαι η κόμενα, λέει, του Αλουνού. Ραπ, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Αυτός είναι Άρης, δεν πειράζει. Κρίμα είναι, κρίμα είναι. Κέρνα τον καρακαφέ. Κέρνα τον καρακαφέ. Κρίμα είναι, εντάξει, τι να τον κάνεις. Κρίμα είναι. Άκουρε τι να σε πω. Ναι. Άκουσα να σε πω. Θα βάλεις εκεί ένα σύστημα στο τηλέφωνο. Όπου. Όπου θα μετράει το IQ του ανθρώπου που θα σε παίρνει. Άμα είναι κάτω του μέσου όρου, θα τον ακυρώνεις, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αυτό είναι ρατσιστικό. Και άμα βάλω
Και άμα βάλω IQ και στο διπλανό μου το μεσημέρι και πέσει να πούμε. Και πέσει. Τον κόκκινο, και άμα πέσει, τι να γίνει δηλαδή. Εντάξει, μόνο σου, θα τη βγάλει. Θα τη βγάλω μόνο μου, δεν τη βγάζω. Να πώ θα γίνει. Σήμερα πήγα στον γιατρό, την έβγαλε. Έκανε ανάλυση. Έκανε ανάλυση του Ηρακλειδή. Πώ το λένε αυτό. Μάζοξε. Μάζοξε 130 άτομα να πούμε ο κόκκινο. Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα. Ρε Κώστα, πλάκα μα έκανε ο άλλο. Τι μα έλεγε για τον Ηρακλή, ρε τρέλα μα φυλάει. Τι να κάνει ο άνθρωπο, εντάξει, τον καημό του. Εντάξει, έχει τον καημό του, αλλά εμεί τι φταίμε τώρα. Εμεί θέλουμε να γουστάρουμε λίγο Ραυτόπουλο και μα πουλάει τρέλα τώρα αυτό για τον Ηρακλή. Από καημού και ντέρτια αυτή η πόλη, τι άλλο. Αφού ο Καζαντζίδη εδώ πέρα τον κάναν. Είναι η μόνη πόλη, είναι η μόνη πόλη που έκανε τον Καζαντζίδη εδώ. Ήμαρτον. Να σε δώσει να. Είναι δηλαδή. Και άκου να δει. Άκου να δει. Η μιζέρια τη πόλη. Ναι. Κάνουν τον Καζαντζίδη οδό. Ναι. Στα... και η οδό είναι μπροστά στα μνήματα. Δηλαδή. Κατάλαβε. Δηλαδή. Όχι. Κάνανε τον Καζαντζίδη οδό. Αυτός που είναι ο λουλουδάς στα μνήματα και περνάει στην οδό Καζαντζίδη. Δηλαδή, ακόμα την κατάρα του Καζαντζίδη με εκείνη τα τραγούδια, τα καταραμένα, περνάς έξω από, από τα μνήματα του μπαμπά σου, τη μάνα σου έχεις εκεί. Μπράβο, που είναι στην οδό, στην οδό Καζαντζίδη. Έπατε στο διάλογο, λέω, ρε παιδιά. Άντε, ναι, λέγε. Κώστα, έχουμε καημό εδώ. Θέλει να σε μιλήσει, κοπέλα, να στη δώσει ή δεν θέλει. Σταμάτα, ρε. Έλα, περίμενε, Κώστα. Έλα Κωνσταντίνη, τι κάνεις μωρή? Τι, δεν είμαι καμπλωμένη και δεν με κάνω τίποτα, κάνω και ακούνε σένα. Έχω σκάσει, δεν αντέχω άλλο. Στο μπάσκετ πας μωρή, σε πάει ο άλλος στο μπάσκετ? Όχι, δεν πάω, δεν μου αρέσει το μπάσκετ. Τι πάει να δεις τον κόκκι, τους Κυλιακούς του κόκκι στην Καλλιλαίου? Μ' αρέσει ο κόκκι, ο χοντρούλης. Σ' αρέσει, σ' αρέσει ο χοντρούλης? Δεν κάνω τίποτα τώρα, δεν έχω ξενερώσει το ίδιο βιλιόνι. Δεν μου λες? Δεν σου λέω, ναι, πες μου. Όταν σε πηδάει έτσι φωνάζεις, έτσι κάνεις, τσιρίζεις. Φύγε Μαρία από εδώ. Να θεμάσαι. Πες λίγο το τίτλο του τραγουδίου που ζήτησε ο φίλος 613. Α, περίμενε. Το πω εγώ τώρα. Space Magic Fly. Space Magic Fly. Είναι το φίλο μας. Space Magic Fly. Space Magic Fly. Space Magic Life. Έτσι. Πάμε. Πάρουμε ένα καφέ. Τρεις τελευταίοι. Καλημέρα, ναι. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Χρήστος από Αμφιάλη. Καλό στο Χριστό. Αμφιάλη, Πειραιά. Πειραιά. Ναι, παίρνω. Δεν μου λες, δε φίλε. Στο Αμφιάλη στα νεκροταφεία δεν νομίζω να υπάρχει κανένα οδό αστέρι. Έχει κλείσει εδώ, ήταν τη Νεαπόλεως και τις έχουν κλείσει δύο. Και έχει Ιωνικά, τι κάνει αυτό. Δεν μου λες, ο κόκκινος μήλος, πού είναι τα μνήματα αυτά του κόκκινου μήλου? Φιλαδέλφια. Δεν είναι εδώ, ο κόκκινος μήλος δεν έχει σχέση με Πειραιά, είναι πάνω προς το Μενίδη, δεν έχει εδώ. Φιλαδέλφια Μενίδη, προς τα εκεί. Κόκκινος μήλος. Ναι, ο Ιωνικός γιατρέ μου εκεί πέρα, πάμε, αναπολούμε το Ιωνικά και εκεί πέρα. Έχει πέσει, περνάμε εκεί το γήπεδο και το βλέπουμε ορφανό πάλι. Ρε φίλε, πού είναι εκείνες οι μέρες με εκείνο τον ασχημάντρο, τον Γρίμπιλα? Εκείνο το μανδραφλί σέντερ μπακ, ρε φίλε. Μανώλη Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, ναι, ναι. Δοξάκι τερματοφύλακα. Ναι. Τι γέλιο, ρε φίλε. Το γήπεδο και στη Λαυράκη υπάρχει όμως, αγέροχος. Υπάρχει αυτό ακόμα. Αναπληρωματικό τερματοφύλακα, εκείνο το ξανθό, το Γιάννη Παπαμιχαήλ. Το Παπαμιχαήλ, ναι. Ναι, ναι, εκείνος ποτέ δεν έπαιξε βασικό στον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, όχι, όχι. Πώς ναι. Το πρωί που κάνεις την εκπομπή της Κακομήρας, ναι. Αυτό το ιστορικό μπακάλικο που έχει γυριστεί το έργο υπάρχει, είναι εδώ, το ξέρεις, το Κερατσίνι, πληροφοριακά στο λέω. Το Κερατσίνι είναι και γυριστεί, ναι, όπως σειρά. Ήταν, Κώστα, άμα θα περάσεις είναι όπως ήταν τότε στο μπακάλικο. Θέλω να πάω το δώρε, φίλε, αυτό το μπακάλικο. Έτσι για να βρεις φωτογραφία, έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο. Κερατσίνι, ναι, στο Κερατσίνι, είναι στην Ψαρών. Εμείς όπως περνάμε το βλέπουμε το κάθε μέρα. Το Κερατσίνι είναι φτωχογειτονιά, έτσι. Φτωχογειτονιά, ναι. Δεν γίνεται πιο φτωχογειτονιά. Δίπα στην Αφιάλη, ναι. Ναι, ναι. Είναι Κερατσίνι, είναι κολλητά. Είναι Κερατσίνι, μετά είναι η Νίκαια και γυρίσει, μετά είναι ο Κορυδαλός. Εκείνη η κουφάλα ο Φίνος έχει γυρίσει πολλά έργα εκεί πέρα. Ναι. Και έβλεπα, λέω θα πάρω τώρα το να το πω, έβλεπα προχθές, Κώστα, ένα έργο, η Μαρίνα, ο Κλέαρχος και ο Κοντός. Και αυτό στο Κερατσίνι. Ναι, και λέει σε κάποια στιγμή η Βασιλιάδου στον Αυλονίδη, του λέει αυτός, λέει ο Κοντός, άλλη φορά, και λέει και δεν είναι Κοντός, θέλει ακόμα 1,5 πόντο για να γίνει Κοντός. Τι ήταν αυτό, στη Δραπετσόνα είναι το μπακάλικο, όχι στο Κερατσίνι. Είναι σύνορα.
Τι τραπετσόνα, τι κερατσίνη. Γιατί ο Γιάννης ο Χιλιτίδης. Κολλητά, εντάξει, ναι. Αυτό ανήκει στο κερατσίνη, Κώστα, κοιτά. Είναι σύνορα. Στα σύνορα είναι, λέει, αλλά ο Γιάννης εδώ Χιλιτίδης με ενημερώνει ότι ανήκει, λέει, στη τραπετσόνα. Τι περίεργο. Εντάξει, ο Δήμος είναι τραπετσόνας, αλλά είναι σύνορα, σου λέω. Σύνορα. Από εδώ. Ναι. Άμα θα έρθει σύνοδος ψαρών, πάνω σύνοδος ψαρών. Και τώρα αυτό έχει γίνει τώρα έτσι, Κώστα, σαν ουζάδικο. Πάνε τα γεροντάκια έτσι το πρωί και παίρνουν ένα ούζο, ένα κρασάκι. Σοπαρε, φίλε, μη μου το. Ναι. Αλλά το έχει στολίδι, το έχει λουλούδι όπως ήταν με τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Αυτός το άφησε σε συγγενή του, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Αυτός είναι μεγάλος τώρα, το έχει ένας, είναι γέρος, αυτός μπορεί να είναι ξαδερφός του, πατέρας του, αλλά έχει μείνει ακριβώς το ίδιο. Και πάνε, ας πούμε, έτσι, τα γεροντάκια εκεί το μεσημέρι και πάνε και του λέει φέρε μας έτσι λίγο κανένα γαλαίο, καμία σκοραλίδα. Τι λέει απ' έξω ο Ζήκος, λέει πώς λέγεται απ' έξω. Ποιο? Απ' έξω πώς λέγεται. Όπως έχει παραμείνει το μαγαζί. Το ειδικό. Ναι. Πώς? Το ειδικό. Το ειδικό, ναι. Έτσι είπε ο Γιάννης. Άκουλε. Ναι, έχει το ίδιο, ακριβώς το ίδιο σου λέω. Σοπαρε μεγάλο. Πρέπει να έχει κίνηση. Και λέω κάτι να το πω του Ραθόβου, λέει, είναι ιστορικό το μπαγκάλικο και έχει μείνει αυτό εδώ πέρα. Εγώ ψάχνω να βρω πού έχουν γυριστεί ταινίες, πού είναι τώρα, ας πούμε, τα μέρη κτλ. Είναι φοβερό. Ναι. Αλλά ξέρεις τώρα έρχονται πιο πολλοί και ρωτάνε καμιά φορά στη Γιονάδα, παιδιά, πού είναι αυτό, έχουμε ακούσει ότι έχει γυριστεί αυτό το έργο και υπάρχει το μπακαλικά γι' αυτό. Και τους λέμε που είναι και περνάνε εκεί και βγάζουν φωτογραφίες, το χαζεύουν, το έχει μείνει. Βέβαια ρε φίλε, πλάκα κάνεις τώρα. Ιστορικό μαγαζί, ιστορικό. Βέβαια είναι ιστορικό. Φοβερή ταινία. Ναι. Είναι φοβερή ταινία. Αλλά νομίζω ότι το κόνσεπτ της εκπομπής ταιριάζει με αυτό εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά ποιος είναι ο Ζήκος και ποιος είναι ο Χοντρός στην εκπομπή, λες? Ο Ζήκος ποιος είναι? Ποιος? Ο Ζήκος ποιος είναι? Ο Ζήκος είμαι εγώ. Εσύ? Στο εγώ, βέβαια. ο Χοντρός είναι ο Κόκκινος. Ο Κόκκινος. Ο Δούκας. Ο Δούκας, ναι. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Εντάξει, Κώστα μου, λοιπόν, να μην σας κρατάω το τηλέφωνο, πλήσει και κανένας άλλος. Καλή σας νύχτα και χάρηκα που σας άρχισα πάλι. Να είσαι καλά, ρε. Γεια σας. Αμφιάλη, πολύ λαϊκές γειτονιές. Τραπετσόνα. Κερατσίνη, αυτές εκεί είναι. Κερατσίνη, τραπετσόνα. Σαν τα Σόφια. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν τα γύρισα αυτά. Ναι. Κοκκινιά. Έλα. Δαρτοβουλέ. Έλα, φίλε. Γιατί ρε παλικάρι μου με έκλεισες πριν? Ποιος έκλεισε? Εσύ. Εσένα, εγώ. Ναι ρε Καρδάς, είπα ο Μαριανός να πούμε που μας είπε Σάμπαλος και μας έκλεισε. Εσύ η παραγωγή. Όχι. Δεν σε έκλεισα. Μα με έκλεισες ρε Καρδάς. Μπορεί να πέσει η γραμμή, εγώ δεν σε έκλεισα. Πάμε πάλι. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω κάτι τώρα. Γιατί αρχίζεις και μου τη δίνεις στο κρανίο να πούμε και δεν το έχω να κάνω και καμιά επίσκεψη προς τα εκεί. Θες να κάνεις επίσκεψη? Ήρθα και την άλλη φορά με είδες να πούμε που μπήκε στη μέση ο Μανούσης να πούμε και με λέει Λάρε Στεφανάκο να πούμε που είχα τα πρόβλημα το πρόβλημα με τα ναρκωτικά μέχρι να κάνω αποτοξίνωση. Εσύ είσαι ο Στεφανάκος? Εγώ είμαι ο Στέφανος. Έγινε Στέφανος. Πότε ήρθες, είσαι πρωινό ήρθες, πότε ήρθες? Με το κόκκινο μαζί σου να πούμε μεσημέρι. Μεσημέρι. Ο Μανούσης που ήταν, αφού ο Μανούσης το πρωί φεύγει από εδώ. Ο Μανούσης ήταν εκεί πέρα. Έτυχε να είναι εκεί. Τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Λοιπόν άκου λίγο. Επειδή ο άλλος είπε για Μουλαχασάνο. Ναι. Για πες μου φέτος να πούμε πόσες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ να πούμε με εκατομμύρια που οι άλλοι δίναν 200 χιλιάρικα να πούμε. Πόσες παίχτες πήρε? Τίποτα. Τρίχες πήρε. Πήρε τον Μπερμπάτοφ. Πήρε τον Μπερμπάτοφ. Του βγήκε τρίπιος κουμπάρας. Ναι. Για Μουλαχασάνοβιτς. Δεν μας λέει για Ρονάλντο Κιάρο. Δεν μας λέει να πούμε για... Εντάξει. Βγήκανε. Φυτό, δεν μας λέει για Κάλβο, δεν μας λέει που πήγαμε στο Ατλέτικο Μαδρίτης και είμαστε η μόνη ομάδα που πήραμε την πρώτη στην Ισπανία. Βγήκε να μας πει και το Μουλαχασάνοβιτς τώρα ποιος. Άντε τώρα να μην πω κάποια κουβέντα τρελή να πούμε. Και πήγα σήμερα και είδα και την Αθήνα ρε. Ποιαν? Είδα την πολλά του Γυρεού να πούμε. Πω λαός ο Γυρεός ήταν 87 άτομα με την πόλη. Ήταν... βάλω. Όχι ρε, εντάξει, ήταν λίγοι. Αφού τους μετρούσα ρε, πάρα το λεωφορείο και φώναζα. Σταμάτα ρε. Και αυτοί θέλουν να ρίξουν από Παθανασάκη να μας εβάλλουν εντελώς δηλαδή να πούμε. Δηλαδή βγήκε κερδισμένος από Παθανασάκη σήμερα. Βέβαια, φυσικά βγήκε κερδισμένος. Άκουσε λίγο τώρα να πάμε στην Καμπακέρα. Πάμε. Ο Αριανός ο Παδός, επειδή εγώ να πούμε είναι δεκαετία του 70 γεννήθηκα, δεν προλάβα το κύπελο. Έχω ζήσει όλες τις πίκρες της ζωής μου με Σαφόλη, Μπουκιουκλή, Δαρκίδη και δεν σημαίνεται όλη τη Σάρα και τη Μάρα. Έπαιξες και μπάλα με το Φυρό 2 χρόνια όμως, 3.
Έπαιξα και μπάλα, έπαιξα και μπάλα και με τον Κούπερ, και... έπαιξα και μπάλα και με τον Μπάγεβιτς. Και με... Σωστό, 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 έπαιξε. Έτσι. Οπότε μην με λες εμένα άμπαλο. Καλή ομάδα με το 2-2-2-3 ο Άρης. Σε κολλάω για άμπαλο για τον Κόκκινα πούμε, που τον έκανε ήρωα. Εγώ τρελαινόμουν τότε που έλεγες ο Κόκκινα. Ωραία, γιατί δεν μας βγει για τον Νίκητς να πούμε που ο Πάοκ να πούμε έδινε γη και ήδη για να τον πάρει. Γιατί τον Παοξή με τον Μπερμπάτοφ δεν τον έβγαλα άμπαλο μόνο τώρα, τι πρέπει να έρθουν οι Παοξίδες. Γιατί δεν μας βγει για τον Λονσάρ, γιατί δεν μας βγει για τον Μιλόσεβιτς, γιατί δεν μας βγει για τον Κάλβο, γιατί δεν μας βγει να πούμε για τον Ρονάλντο Γκιάρο. Υποκλίνομαι στον Ρονάλντο Γκιάρο, υποκλίνομαι. Ναι, αλλά ο άλλος λέει και να πει το μου αφού το στραβό πουλάει μόνο τώρα, το καλό δεν πουλάει, το ξέρεις τώρα εσύ. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, τώρα το επίπεδο να πούμε το ξέρουμε από το άλλο μαχαλά τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Εντάξει, τώρα. Και εσύ μασάς μωρά αδερφέ μου τώρα. Το ξέρουμε. Απλά να σε κάνω μια ερώτηση, Ελλάδα. Ό,τι γουστάρεις, πες μου. Πόσα χρόνια έχεις να τη Χαριλάου. Ναι. Πάω και αγοράζω κοτόπουλα από εκεί από τη θύρα 3. Από το φιλικό με τη Ρώμα. Φιλικό με Ρώμα. Φιλικό με Ρώμα. Φιλικό με Ρώμα. Πόσα χρόνια έχει να μπει σε Αιγύπτο. Στο είπε, φιλικό με τη Ρώμα. Φιλικό με Ρώμα. Φιλικό με Ρώμα, τι πήγε να πούμε με κανένα τρουκίνι καμουφλαρισμένο. Καλοκαίρι δεν μπορώ να πάω καμουφλαρισμένο. Στη θύρα 7. Μαζί ήμασταν. Την άλλη φορά λέω να πάρω το Σαωρίδη και τον Έγρι να έρθουμε παρέα. Άμα το κάνεις αυτό και εσύ και ζωντανός ρε μάγκα, αν κάνεις αυτό το και πάρεις Λέγρη και Σαουρίδη και έρθετε, εγώ πρόεδρος θα μπω μπροστά και θα πω να πούμε τα παιδιά έχουν κάκαλα και δεν τους πειράζει κανένας. Πούμε, γιατί με ένα θα σου πω, την επόμενη φορά που θα έρθω στο Χαριλάο στη θύρα ένα θα πάω. Στην ένα. Στην ένα, ναι. Λοιπόν, δεν σου εγγυούμε και την υγεία σου να πούμε. Τα σήκαρα καμιά 7, καμιά σκεπαστή, καμουφλαρισμένος με κάτι φουσκωτούς και με κάτι τέτοια. Φουσκωτούς δεν παίρνω ποτέ. Αλλά σίγουρα την επόμενη φορά που θα έρθω Χαριλάου, χειμώνας θα είναι. Χειμώνας θα είναι, χειμώνας θα είναι και μπορεί να είμαι και δίπλα σου και να είμαι, μπορεί να είμαι κληρικός, μπορεί να είμαι Ιανουσάκη. Εγώ αν και Αριανός. Ναι. Και φύση αντιπάοξης. Ναι. Εγώ χάρηκα που βγήκε φέτος ο Πάοξ να πούμε, γιατί δυνατός Πάοξ σημαίνει ότι θα είναι και δυνατός ο Άρης. Δηλαδή τώρα ρε, εσύ θες να με πεις, Στέφανε, την ώρα που έκανε την απόκρουση ο Γλύκος, χάρηκες. Όχι. Τώρα ψέματα μου λες, τώρα άσε. Άμα έμπαινε η μπάλα. Δεν χάρηκα ρε φίλε. Δηλαδή, άμα πήγαινε η μπάλα στα δίκτυα, δεν θα έλεγες, ναι, καλά να πάθετε, δεν θα το έλεγες. Θα το έλεγα ναι, γιατί το μάτσο ήταν 100% κερδισμένο του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Χάρηκα, ειλικρινά σου μιλάω, αν και ο Γιάννος, χάρηκα που ο ΠΑΟΚ βγήκε στο Champions League, ρε φίλε. Γιατί δυνατός ΠΑΟΚ, όπως ήμασταν εμείς στο μπάσκετ, δυνατός Άρης, έγινε και δυνατός ΠΑΟΚ. Δεν μου λες τώρα, στο Παλέ μπορώ να έρθω. Στο Παλέ μπορείς να έρθεις καμουφλαρισμένο. Γιατί άμα έρθω δίπλα στην κυρία Τζόρτζια και στον κύριο, πώς το λένε, όπως... Λάσκαρη. Ναι, τι ποιος θα με πει τίποτα. Έχεις τέτοια κονέ ρε μάγκα να πας στο Λάσκαρη. Έχω τέτοιο κονέ αλλά δεν πάω γιατί είμαι με το λαό εγώ. Αλλιώς θα πήγαινε. Ωραία, και αν τους υποδέσουμε ότι πήγες, πώς θα φύγεις. Μετά το βράδυ αργά όταν σβήσουν τα φώτα. Έτσι, ε. Μην είσαι σίγουρος. Έτσι. Τι θα σε κάνω μαζί με σένα θα φύγω. Τέλος πάντων, ο άλλος βγήκε τώρα να μας πει για τον Μουλαγασάνοβιτς και δεν κοιτάει την ομάδα την αχμή που ο Ρωσοπόντιος ξόδεψε να πούμε ένα τσουβάρι λεφτά για να πάμε και να πούμε όλοι σακαμάτιδες. Έκλεισε Στέφανε. Για χαρά του σακαμάτιδες. Ωχ, πέσεις απάνω του ρε μου. Ο Κόκκινος είναι λέει ο Ρίζος, εσύ ο Ζήκος, ο Διτσιράπης λέει το αφεντικό και ο Ραγκάτσης ο Μορφωνιός που παίρνει το κορίτσι λέει. Ποιος παίρνει το κορίτσι, ποιος το παίρνει. Ο οποίος πέθανε 50 χρονών. Άντε, Ραπτόπουλε. Τελευταίος είσαι. Πάρτο. Ραπτόπουλος. Σ' ακούω. Τι έγινε, ρε φίλος. Όλα καλά, φίλε, εσύ. Όλα καλά. Τι θα γίνει, ρε, με το ΠΑΟΚ. Μας έχει αρρωστήσει εδώ πέρα. Τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ, τι ρε, μια χαρά. Τι ήθελες. Τι μια χαρά, πάλι με τον Ίβιτσα πάμε, ρε. Τι μια χαρά, ρε. Πάλι τον ήθελε, μπορεί να σε φέρει. Τον έχουμε ξαναδεί το έργο, το είδαμε τόσα χρόνια αυτό βλέπουμε. Έφυγε ο Μπόλον, έφυγε ο Σάντος και το 10 προπονητές αλλάξαν. Έτυχε ο Ίβιτς να βγει δεύτερο. Ο Γεωργιάδης δεν το έκανε, μένει ο Ίβιτς. Δεν τα βλέπουνε, δεν τα βλέπουνε. Δηλαδή, εντάξει, δεν τα βλέπουνε.
Τι να πω. Και δεύτερος, τον Οκτώβριο πάλι θα το βρίζουμε με τον Ήμπι. Πάλι. Εκείνος ήταν στα play-off με τα Δόνη. Ναι, αλλά κύριε, τα play-off παιχτήκανε, λέει, στην Ουγκάντα. Έτσι λέει ο Δωμαίδης. Βγήκε ο Γεωργιάδης δεύτερος. Ναι. Το 12-13. Και εγώ οικονόμησα εκείνο το άλσο ημίχρονο διπλό τελικό με τα Γιάννα. Μ' ακούς, ρε φίλε. Ναι. Σ' ακούμε, ναι. Λέγε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται με το τέτοιον, με τον Σαββίδη. Δεν βλέπει τι γίνεται εκεί πέρα. Τι, ρε, γιατί. Δηλαδή, πάλι το ίδιο έργο θα ξαναδούμε. Πάλι το ίδιο έργο. Τον Οκτώβριο πάλι προπονητή θα ψάχνουμε. Θα έρθει ο Γκαρσία, ρε, να χειροκροτάτε. Να έρθει ο Γκαρσία, τι. Να πάρει ένα σωστό προπονητή. Άμα θέλει να κάνει μια σωστή δουλειά, τι. Ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Γκαρσία. Έλα. Ο Παύλο. Εντάξει, τι να είναι ο Παύλο. Εδώ το λέμε θα να χαρείτε, θα χαρείτε. Μπορεί να διαχειριστεί καλά το υλικό. Είδες φέτος νέο προπονητή, δεν μπορεί. Εντάξει, έτυχε στον Ήβιτ και το έκανε καλά. Δηλαδή πάλι ρε, πάλι τα ίδια θα δούμε. Περμπάτοφ να μείνει. Θα μείνει. Τι να πω, μείνει δεν μείνει, άμα είναι να μείνει όπως φέτος, τι να μείνει. Τι, πρέπει να πάρει παίχτες ο Παύλο. Τελείωσε. Άμα θέλει να ανέβει επίπεδο, πρέπει να πάρει παίχτη και προπονητή. Και τερματοφύλακα. Θα φέρει τον πρέπει να ανέβει επίπεδο. Με αυτή την απόκρουση ο Γλύκος δεν βλέπει. Είμαστε από τότε που έφυγε ο Γκαρσία Βιερίνια, είμαστε 4 χρόνια σε απόγνωση Παοξίδες. Πρέπει να πάρει παίχτη Σαββίδη ξύπνα. Δεν μου λες, στο πανηγύρι, στην γιορτή πήγες μετά το μάτς. Όχι ρε φίλε, δεν πήγα. Δεν τι πας. Να πάω. Να πας, να πανηγυρίσεις. Όχι, δεν πήγα, τι να πάω. Άμα δεν πάρει παίχτες, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να πάρει παίχτες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Πρέπει να πάρει παίχτες και προπονητή. Τελείωσε. Και τερματοφύλακα. Πρώτα στην πόλη, δεύτερα στην χώρα. Μας κούρασε, μας έχει κουράσει εδώ και 3-4 χρόνια. Μπράβο στα παιδιά. Κάτσε. Πολύ ωραία προσπάθεια. Κάτσε. Αλλά... θα πάρεις το Θωμά Μητρόπουλο τώρα. Θα έρθει ο Μπέος, θα πάρεις την ΕΠΟ. Αυτό είναι τώρα αυτό που θες να κάνεις τώρα. Πλάκα κάνεις. Μόλις θα πάρεις. Πρέπει ρε Κώστα, δεν πρέπει να πάρει παίκτη σου πάω. Θα πάρει, αλλά πρέπει να πάρει. Πρέπει να πάρει την αλητία με το μέρος του, να πούμε. Εντάξει. Έκανε ωραίες κινήσεις. Πήρε παίκτες και δεν έπιασε ούτε ένας. Έκλεισες. Ήρθε Μαντούρα. Ήρθε ο ένας. Μην κρυγέσεις. Φιλιά, τα λέμε. Έκανε ωραίες κινήσεις. Τρώει το μακεδονικό, βγάζει την Αθήνα. Πώς τη λένε, το χωριό από τις Σέρες. Το παραλίμνη. Πάει ψήφος εκεί μία. Φέρνει στο ξενοδοχείο τον Μπέο. Έρχεται ο Θωμάς Μητρόπουλος. Μπαίνει καλά στο παρασκήνιο. Τι να κάνει. Τι ακούνε οι παοξίδες. Εγώ δεν θέλω. Ναι, καλέ Παρθένα, εσύ δεν θέλεις. Παρθένα. Εγώ δεν θέλω. Με τη τιμιότητα εγώ θέλω. Εμένα μου δώσει μπέναλτι στην Τούμπα, δεν θέλω να το πάρω. Ναι, αχ. Πάμε για ύπνο. Αργά πήγε. Κρατήσαμε αρκετά την εκπομπή. Έτσι. Ωραία. Ξεντεριαστήκαμε. Ωραία. 2 Ιουνίου προς 3, Euro έρχεται. Α, χρόνια πολλά στο Παναθηναϊκό. Α, για το Wembley. 45 χρόνια από το Wembley. Γιατί χρόνια πολλά. Δεν πήρε τίτλο. Απλά συμμετείχε. Συμμετοχή, τι. Είναι τόσο σημαντική συμμετοχή. Άλλη ομάδα τελικό δικιά μας είχε. Σε τελικό ευρωπαϊκό θεσμό όχι, αλλά. Και με αξιοπρεπές σκορ, δεν διασύρθη, 2-0. Από μια μεγάλη ομάδα όπως ήταν τότε Άγιαξ, αλλά ένας θεσμός που παίζει μόνο πρωταθλητής και με τρεις αγώνες φέρθηκε τελικό. Ό,τι και αν είναι. 150 χρόνια ένα Παναθηναϊκό στείλαμε. Ένα Παναθηναϊκό στείλαμε 150 χρόνια. 150 χρόνια στείλαμε ένα Παναθηναϊκό. Τι να μην το πούμε. Πολύ δύσκολη ελληνική ομάδα να φτάσει τελικό στο Europa League. Στο Europa League. Μπορεί η ομάδα του Ολυμπιακού να πάει Europa League. Τεράστια επιτυχία. Ας φάει 3-0. Εγώ με σημαία του Ολυμπιακού θα πάω. Μπορεί να πάει. Τι να πάει ο ΠΑΟΚ με σημαία του ΠΑΟΚ θα πάω. Μπορεί να πάει. Και από τον ΠΑΟΚ δεν έχω απέτηση να πάει. Με το Europa League να έχει τέτοιο κίνητρο να σε βγάζει ο Μπρις Champions League. Δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχω απέτηση να πάει. Ο Ολυμπιακός μακάρι να το καταφέρει. Έχει τα φόντα. Οφείλει να τα καταφέρει. Έχει τα φόντα. Οφείλει να τα καταφέρει. Και οφείλει, ναι, όντως. Τα λέμε. Καλή συνέχεια με Γιάννη Κιλιτίδη.